Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη συνέχιση του τρίτου κύκλου των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για το 2024. Η ενότητα σημερινή, το κομμάτι το σημερινό είναι στην ενότητα βροχικό άσθημα. Και είμαι ο Κώστας Κωστίκας, είμαι από τα Γιάννηνα. Έχουμε ένα πάνελ από τρία μέρη της Ελλάδας σήμερα. Έχουμε τον κύριο Πορπόδη στη Θεσσαλονίκη και τον κύριο Σάμιτα στην Αθήνα. Έχουμε δύο θέματα, ένα από τον κύριο Πορπόδη για τη θεραπεία του βρονχικού άσθηματος και ένα και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο κύριος Σάμιτας για το σοβαρό βρονχικό άσθημα, τη συνολική προσέγγιση του. Οπότε δεν πρόκειται να καθυστερήσω κανέναν. Νομίζω ότι ξέρουμε πολύ καλά όλοι τους δύο μιλητές. Θα ξεκινήσω ο κύριος Πορπόδης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη. Και θα στο τέλος της παρουσίασης του κύριου Πορπόδη θα κάνουμε και τις ερωτήσεις στον ίδιο, ό,τι ερωτήσεις έχετε, έτσι ώστε να τον αποδεσμεύσουμε γιατί πρέπει να ταξιδέψει. Χρόνια πολλά με 8 μέρες καθυστέρηση όπως λέγαμε και πριν, γιατί η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία μάλλον αποφάσισε να βάλει τρεις κοστάδες και τον κύριο Μαρκόπουλο που συντονίζει πίσω από τις κάμερες στο webinar, οπότε έχουμε τέσσερις κοστάδες σήμερα, άρα χρόνια πολλά σε όλους με μία εβδομάδα καθυστέρηση. Και Κώστα, στη διάθεσή σου να συζητήσουμε να μας πεις για τη θεραπεία του αισθάντου. Καλησπέρα και από μένα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για τη τιμή της πρόσκλησης. Είναι ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω σε αυτό το τραπέζι και φυσικά από μένα τα χρόνια πολλά στους υπόλοιπους Κωνσταντίνους και καλή επιτυχία σήμερα στον Ολυμπιακό. Η Τζίνα είναι η εταιρεία η οποία ανατακλάχνουν κάποια διαστήματα αναθεωρείται προβάλλοντας θέσεις όσον αφορά την διάγνωση, την παρακολούθηση και φυσικά και την θεραπεία του άσθηματος. Όσον αφορά τον ορισμό του, ξέρουμε πολύ καλά ότι το άσθημα είναι μια ετερογενή νόσος, καθαρά ετερογενή νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται και από χρόνια φλεγμονή και από βροχική αντιδραστικότητα και συμπτωματολογία. Τα συμπτώματα είναι κυρίως ο συρρυγμός, η δύσπνοια, ο θωρακικός πόνος και ο βήχας, τα οποία μεταβάλλονται και στο χρόνο και στην ένταση μαζί με μια μεταβαλλόμενη απόφραξη των αραγωγών. Οι στόχοι της θεραπείας διαχρονικά είναι δύο. Είναι να ελέγξουμε το άσθημα, να βελτιώσουμε τον έλεγχο του άσθηματος, να βελτιώσουμε τα συμπτώματα της καθημερινότητας και μέσω αυτού βελτιώνεται ταυτόχρονα και η ποιότητα ζωής, βελτιώνεται και η λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να βελτιώσουμε και την αναπνευστική τη λειτουργία και ταυτόχρονα να ελέγξουμε τα συμπτώματα τόσο τα ημερήσια όσο και τα βραδινά. Ο δεύτερος στόχος είναι να μειώσουμε το κίνδυνο των παροξύνσεων, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι οι παροξύνσεις προκαλούν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα και εκτός ότι φέρνουν προβλήματα ενισχύοντας τα συμπτώματα, ελέγχοντας τις παροξύνσεις μπορούμε να μειώσουμε και τις παρενέργειες από τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται να δώσουμε τις παροξύνσεις. Θα μειώσουμε φυσικά και τις επισκέψεις στα επίγοντα και τις νοσηλείες και ταυτόχρονα μπορούμε να μειώσουμε και τους θανάτους που μπορούν να συμβεί από την παρόξυνση. Η Τζίνα σε μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις συστήνει κάποια στρατηγική προσπαθώντας να ελέγξουν κάποια άλλα πράγματα που μπορούν να επηρεάσουν το άσθημα πολύπλευρα. Ένα από αυτό είναι η διακοπή του καπνίσματος ή έλεγχος, ας το πούμε, στην έκθεση στο τσιγάρο. Δίνει σαφές τις οδηγίες κάθε πότε πρέπει να συστήσουμε τους ασθενείς μας να κόψουν το κάπνισμα και αυτό είναι σε κάθε μας επίσκεψη και ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμη και το ηλεκτρονικό κάπνισμα κάνει πολύ κακό, το τονίζει και αυτό η Τζίνα. Γι' αυτό και οι ασθενείς με άσθημα καλά είναι να ελέγχουμε όλο το περιβάλλον και να αποφεύγουν και το ενεργητικό αλλά και το παυτικό κάπνισμα, διότι ασθενείς με άσθημα που καπνίζουν μπορεί πολύ πιο εύκολα να πέσουν στην ΧΑΠ και να έχουν αυτό το όχι σύνδρομο που λέγαμε παλιά, τη συνύπαρξη άσθηματος και ΧΑΠ. Η φυσική δραστηριότητα, ξέρουμε πολύ καλά ότι εκτός από τη βελτίωση των καρδιολογικών προβλημάτων, μπορεί να βελτιώσει και τα αναπνευστικά συμπτώματα. Θα ήμασταν πολύ ευτυχείς βλέποντας τους δικούς μας ασθενείς, όπως βλέπουμε τους καρδιολογικούς ασθενείς, να κάνουν ημερήσια
άσκηση. Τζίνα προβάλλει αυτό το πλεονέκτημα της αθλητικής δραστηριότητας, προσπαθεί να πείσει τους γιατρούς, να πείσει τους ασθενείς ότι η φυσική άσκηση βελτιώνει γενικά την ποιότητα ζωής του ασθενή. Απλά πρέπει να προσέξουμε ότι η άσκηση μπορεί να έχει και κινδύνους να κάνει αυτό το βροχόσπασμο από την άσκηση. Γι' αυτό και συστήνει ότι η καλή υποθέρμανση, η χρήση των β2 διαγερτών πριν την άσκηση ή και του σταθερού συνδυασμού ICS Formoterol μπορεί να προηγείται 15 λεπτά πριν την άσκηση και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και στη δραστηριότητα αλλά και για την αποφυγή του βροχόσπασμου. Τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης και για το άσθημα και μετά από παροξύσεις άσθματος μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του ασθενή αλλά και την ποιότητα ζωής και στην ταυτόχρονα να αποφεύγουμε και τα αλλεργιογόνα ή οποιαδήποτε άλλες ερεθιστικές ουσίες οι οποίες υπάρχουν είτε μέσα στο σπίτι είτε εκτός του σπιτιού με ιδιαίτερη έτσι προφύλαξη αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν εκτίθενται και σε επαγγελματικές τοξικές ουσίες ή επαγγελματικά αλλεργιογόνα ή επαγγελματικές άλλες ερεθιστικές ουσίες που μπορεί να επιδεινώσει το άσθημα τους. Όσον αφορά την θεραπεία, την συμπορηγούμενη θεραπεία για άλλες παθήσεις, μεγάλη προσοχή στείνεται σε αυτούς που παίρνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Παρ' όλα αυτά, εάν χρειάζεται οι ασθενείς είτε ασπιρίνη είτε μη στεροειδή, μπορούν να τα παίρνουν, το συστήνει η Τζίνα, απλά να ελέγχουμε το ιστορικό αν είχαν κάποια αντίδραση από αυτά. Προσοχή και στις οφθαλμικές ουσίες που βάζουν οι ασθενείς για την πίεση του ματιού. Ακόμα και τα ήπια β' μπλόκια που βάζουμε στα κολλήρια μπορεί να επιδεινώσουν το άσθημα και εγώ έχω και προσωπική εμπειρία από αυτό. Είχα ασθενή που έβαζε κολλήριο για το γλάυκωμα και έκανε αισθηματικές κρίσεις. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι ασθενείς πρέπει όταν έρχονται σε εμάς να ελέγχουμε και τη συμπορηγούμενη θεραπεία και να προσπαθούμε να αποφύγουμε όλα αυτές τις που μπορούν να επηρεάσουν και άμα είναι να επιλέξουμε από κάποιο β' μπλόκερ, καλά να είναι ένα καρδιοκριτικό β' μπλόκερ σε συνεννόηση πάντα με τον καρδιολόγο. Η δίαιτα, ξέρουμε πολύ παλιά, ότι τα φούτα και τα λαχανικά, όποιος έχει καθημερινά ή τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα φούτα και λαχανικά στην διατροφή του, μπορεί να βελτιώσει γενικά την υγεία του, ταυτόχρονα και το άσθημα. Τα αλλεργιογόνα εσωτερικού χώρου, όσο μπορούμε να τα αποφεύγουμε, έχουν προταθεί κάποιες στρατηγικές, αλλά η υπερβολή δεν είναι και η καλύτερη πρακτική. Ακόμα και οι ακριβότερες τεχνικές απομάκρυνσης των αλλεργιογόνων δεν συστήνονται από την Τζίνα, διότι μικρό όφελος έχουν. Και η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να κάνεις με τα κάρεα στο σπίτι, πολύ δύσκολο θα απαλλαγείς από αυτά. Οπότε καλύτερα είναι να έχεις κάποια ήπια προφυλακτικά μέτρα όσο μπορείς, παρά να κάνεις πολλά πράγματα που θα έχουν πολύ μικρή επίπτωση, όπως είναι οι σκούπες ή οι ακριβές ή τα στρώματα τα ειδικά ή ακόμη και η απομάκρυνση των ζώων δεν συστήνεται, εκτός αν είναι επιβεβαιωμένη η συγκατοίκηση με τα κατοικίδια και επιβεβαιωμένος παροξυσμός μετά από την έκθεση. Όσο αφορά την απώλεια βάρους, και αυτό είναι θεραπεία πλέον, θεραπεία για πολλά νοσήματα, ταυτόχρονα και για το άσθημα, συστήνεται να μειώσουμε το βάρος, συστήνεται να μπουν σε προγράμματα άσκησης, αερόβιας άσκησης 2 με 3 φορές την εβδομάδα, διότι βελτιώνουν τα συμπτώματα του ασθενή και όσο πιο πολλά κιλά χάσεις, τόσο πιο καλύτερο είναι το άσθημα σου και πολλές φορές μπορεί να στεθεί και η βαριατρική χειρουργική. Πολλές φορές μας ρωτάνε οι ασθενείς για διάφορου τύπου αναπνοές που κυκλοφορούν και στο ίντερνετ και στα YouTube. Μπορούν να βοηθήσουν αυτές να ενισχύσουν την φαρμακοθεραπεία στα συμπτώματα και στην ποιότητα ζωής, αλλά δεν έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν το κίνδυνο των παροξήσεων και την βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας όσο κάνουν τα φάρμακα και η άλλη τρόπη διαχείρισης, όπως είναι η αποφυγή του καπνίσματος.
Όσον αφορά την θεραπεία, τη φαρμακολογική θεραπεία, είναι γνωστή η τοποθέτηση της Τζίνας. Δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι με τις 2 στρατηγικές και προτείνει η Τζίνα φυσικά να αξιολογήσουν τον ασθενή, να τοποθετήσουν τη θεραπεία και να την ξαναδούμε τον ασθενή. Αν τακτά έχουμε κάποια διαστήματα τουλάχιστον στην αρχή, να δούμε πώς πηγαίνει, μήπως χρειάζεται κάποια επανατοποθέτηση της θεραπείας. Οι 2 στρατηγικές είναι αυτές που προτάθηκαν εδώ και 3 χρόνια. Στο πρώτο track έχουν ενωθεί τα πρώτα βήματα, το βήμα 1 και το βήμα 2, και στο δεύτερο track είναι ξεκάθαρα το 1 και το 2, γιατί αντίστοιχα δίνουμε και την και τη θεραπεία μας σε κάθε βήμα. Όσον αφορά το ήπιο άσθημα, που το ήπιο άσθημα αφορά αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία βήματος 1, βήματος 2. Στο track 1 συστήνεται, που είναι και η προτινόμενη επιλογή, να χρησιμοποιούμε κατ' επίκληση σταθερού συνδυασμού εισπνόμενης κορτιζόνης και φορματερόλης, ενώ στο track 2, στο βήμα 1, να παίρνουμε οπωσδήποτε εισπνόμενη κορτιζόνη όταν παίρνουμε και β2 διεγέρτη, ενώ στο step 2, στο βήμα 2, πρέπει να παίρνουν οι ασθενείς χαμηλή δόση εισπνόμενης κορτιζόνης. Υπάρχει και η εναλλακτική αντιμετώπιση, όπως μπορεί να συμβεί σε κάποια συστήματα υγείας που δεν έχουν τόσο μεγάλη κάλυψη φαρμακευτική, οπότε εκεί μπορεί να δώσεις και ανταγωνιστείς των λευκοτριωνίων καθημερινά σε αυτό το βήμα ή και αν ο ασθενής έχει αλλεργικά συμπτώματα, να δώσεις και άνοσοθεραπεία ήδη και από το βήμα 1, βήμα 2. Για να φτάσουμε σε αυτήν εδώ τη στρατηγική, σε αυτήν εδώ την τοποθέτηση, φυσικά πρέπει να απαντηθούν κάποια ερωτήματα σύντοχρονα, οπότε θα κάνουμε μια έτσι ιστορική αναδρομή. Και το πρώτο ερώτημα που να απαντήσουμε, αν πρέπει να παίρνουμε καθημερινή θεραπεία με εισπνόμενα κορτικοειδή ή μας καλύπτει και η κατεπίκληση με β2 διεγέρτη. Ερωτήματα απαντήθηκαν από πιο παλιές εργασίες, όπως είναι αυτή που βάλανε ασθενείς να παίρνουν είτε β2 κατεπίκληση ή εισπνόμενα κορτικοειδή, και είδανε ότι ο σχετικός κίνδυνος νοσηλείας είναι πολύ χαμηλός σε αυτούς που έπαιρναν κορτικοειδή σε σχέση με αυτούς που παίρνανε μόνο β2 διεγέρτη. Η αντίστοιχη μελέτη από το Καναδά με τα εισπνόμενα στοριδία φάνηκε ότι όσο πιο πολλά σκευάσματα εισπνόμενων κορτικοειδών παίρναμε μέσα στο έτος οι ασθενείς με άσθημα, τόσο μικρότερος ήταν σχετικός ο κίνδυνος για θάνατο. Ένα μεγάλο πρόγραμμα που έτρεξε σε πολλές χώρες, τον πρόγραμμα Σαμπίνα, για να μελετήσει τη συχνότητα των β2 διεγερτών και την επίπτωσή τους στην καθημερινότητα των ασθενών, είδε ότι οι ασθενείς είτε με ήπιο άσθημα, είτε με μέτριο άσθημα, είτε με πιο σοβαρότερο άσθημα, όσο πιο πολλά εισπνεώμενα β2 διεγέρτη κατ' επίκληση χρησιμοποιούσαν μέσα στο μήνα, τόσο πιο πολύ μεγάλος ήταν ο κίνδυνος για παρόξυνση. Και βλέπουμε εδώ ότι ο κίνδυνος ήταν υπερτριπλάσιος όταν ασθενείς περνάνε πάνω από 5 κάνιστρα το μήνα. Και αντίστοιχα, όταν είδανε και την επίπτωση της χρήσης των β2 διεγερτών στους θανάτους, είδαν και μια πολύ μεγάλη συσχέτιση. Στο πρώτο διάγραμμα βλέπουν τους θανάτους από όλα τα αίτια, στο δεύτερο από άσθημα και στο τρίτο από αναρρυθμιστικά νοσήματα. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλληλοσύνδεση. Όσο πιο πολλούς β2 διεγέρτες χρησιμοποιείς, τόσο πιο πολύ μεγάλος είναι ο κίνδυνος και για όλα τα αίτια, αλλά ακόμη και για τα αναπνευστικά αίτια. Και για να μην γελιόμαστε, θανάτους θάνατοι υπάρχουν και υπάρχουν ακόμα και στα μικρά παιδιά, και οι θάνατοι μπορούν να συμβούν και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπιο άσθημα. Όπως βλέπουμε εδώ, το 1 τρίτο ασθενών από τους θανάτους έχει ήπιο, το 1 τρίτο έχει μέτριο και το 1 τρίτο περίπου έχει σοβαρό άσθημα. Έτσι, για να απαντήσουμε το ερώτημα αν χρειάζεται να παίρνουμε β2 διεγέρτη ή κορτικοειδή, απαντήθηκε παλιότερες μελέτες όπου φάνηκε ότι η χρήση του εισπνόμενου κορτικοειδούν versus β2 διεγέρτη ήταν η υπεροχή υπέρ της θεραπείας με τα εισπνόμενα κορτικοειδή σε όλες τις παραμέτρους, είτε αυτές λειτουργικές, είτε
όσον αφορά την εσδοφυλική φλεγμονή, είτε ακόμη και με τα συμπτώματα. Το δεύτερο ερώτημα που είναι να απαντήσουμε είναι αν πρέπει να παίρνουμε καθημερινή θεραπεία με εισπνεώμενα κορτικοειδή ή με συνδυασμό εισπνεώμενα κορτικοειδή με λάβα. Μεγάλη μελέτη, μελέτη όπου με 700 άτομα παρακολούθησε ασθενείς με μόνο εισπνεώμενο κορτικοειδή, με συνδυασμό ICS λάβα και ταυτόχρονα κάποιοι ασθενείς παίρνανε μόνο β2 διεγέρτη. Και από τη μελέτη φάνηκε η συντριπτική υπεροχή σε όλες τις παραμέτρους που μελετήθηκαν υπέρ της φαρμακευτικής θεραπείας βάσης εισπνεώμενης κορτιζόνης και στο σκέλος που μόνο κορτικοειδών και β2 διεγέρτη. Όταν όμως μελετήθηκαν τα δύο φαρμακευτικά σκέλη με εισπνεώμενο κορτιζόνη μεταξύ τους, φάνηκε ότι είχαν μόνο διαφορές στη σπυρομέτρηση και είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό, γιατί παίρνανε και έναν μακρά δράση βροχοδιαστατικό, οπότε αυτό αποκαλούσε και μια βροχοδιαστολή. Σε όλες τις άλλες παραμέτρους δεν υπήρχε στατιστική σημαντική διαφορά, είτε στις μέρες με συμπτώματα, είτε στην κατεπίκληση αγωγή, είτε στις νυχτερινές παροξήσεις, ούτε ακόμη και στις παροξήσεις στις οποίες βιώνουν ασθενείς. Και όπως φαίνεται στα διαγράμματα αυτά, και οι μέρες κακώς ρυθμισμένες με συμπτώματα ήταν περίπου ίδιες στα δύο σκέλη, αλλά και ο χρόνος μέχρι την πρώτη παρόξηση. Και έτσι συστήνεται βασικά, αντί να παίρνεις και για λόγους φαρμακευτικής οικονομίας, αλλά και για λόγους ευελιξίας, να συστήνεται να παίρνουμε μόνο εισπνεώμενο κορτιζόνη για τους ασθενείς με ήπιο άσθημα. Καθημερινή θεραπεία με εισπνεώμενο κορτικοειδή ή μας καλύπτει και η κατεπίκληση εισπνεώμενων στεροειδών. Και αυτή η μεγάλη μελέτη, η Impact Study, μελέτησε τρία σκέλη, μόνο κατοικοειδή βουδεσονίδη καθημερινά, κατεπίκληση βουδεσονίδη και ένα ανταγωνιστή λευκοτριενίων. Και αυτό που φάνηκε ότι ο χρόνος μέχρι την πρώτη παρόξηση ήταν περίπου ίδιος στα σκέλη της κάθε μέρα θεραπείας και όχι στην κατεπίκληση. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα αναλυτικά, δεν υπήρχαν διαφορές στην σπυρομέτρηση, αλλά σε όλες τις άλλες υπόλοιπες παραμέτρους, όπως είναι το μονοξείδιο του ενό, τα εσνόχρωστα στα κτήλα, η δοκιμασία μεταχολίνης, το έλεγχος του άσθματος και τα συμπτώματα, υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ των ασθενών οι οποίοι πέρανε καθημερινά κορτικοειδή. Έγινε όμως και μια μεγάλη μετανάλυση και ένα συστηματικό review ταυτόχρονα που μελέτησε τις δύο στρατηγικές και φάνηκε ότι δεν διαφέρουν στρατηγικές στις παροξήσεις και στη λήψη κορτικοειδών από το στόμα ιδιαίτερα, αν και η τάση ήταν υπέρ της χρήσης καθημερινής εισπνεώμενης κορτιζόνης, όσον αφορά όμως την επίπτωση της νόσου στην καθημερινότητα που ήταν οι μέρες ελεύθερης νόσου, ήταν ξεκάθαρη επέστηση στρατηγικής της κάθε μέρα θεραπείας με εισπνεώμενο κορτιζόνη παρά της κατεπίκλησης. Το ίδιο συνέβη και με τη χρήση των β2 διεγερτών. Και πάμε και στο τελευταίο ερώτημα που αφορά και την τρέχουσα στρατηγική. Καθημερινή θεραπεία με εισπνεώμενο κορτικοειδή ή μας καλύπτει η κατεπίκληση ICS λάβα ή ICS φορμοτερόλ. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, που απαντήθηκε βασικά και πέρασε επίσημα στη στρατηγική της Τζίνα, βασίστηκε σε κάποιες πολυκεντρικές στοιχειοποιημένες μελέτες. Ήταν δύο μελέτες, μελέτες σίγμα 1 και σίγμα 2. Σε σίγμα 1 υπήρχαν τρία σκέλη. Το ένα σκέλος ήταν κατεπίκληση β2 διεγέρτη στην βουταλίνη, το άλλο ήταν βουδεσονίδη κάθε μέρα και το άλλο ήταν κατεπίκληση σταθερός συνδυασμός βουδεσονίδη με φορμοτερόλη. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν οι εβδομάδες καλύτερης ελέγχου του άσθματος και υπήρχαν και κάποια δευτερεύοντα και με τη χρήση φυσικά της κατεπίκλησης του σταθερού συνδυασμού και φάνηκε ότι ο κατεπίκλησης σταθερός συνδυασμός ήταν ανώτερος σε σχέση με το β2 διεγέρτη όσον αφορά τον έλεγχο του άσθματος και φυσικά είχαν πολύ λιγότερες παροξήσεις που άγγιζε και το 65%. Το ίδιο συνέβη και στις σοβαρές παροξήσεις, όχι βασικά όσον αφορά τις παροξήσεις μεταξύ των δύο σκελών
ήταν περίπου ίδιες μεταξύ του ισχυνόμενης κορτιζόνης και του σταθερού στηριασμού κατ' επίκληση, όπως περίπου ίδιες ήταν και ο χρόνος μέχρι τη μέτρια και σοβαρή παρόξυνση στο σκέλος του ICS και του ICS με λάβα κατ' επίκληση, σε σύγκριση πάντα με το Β2 διεγέρτη. Και όλα αυτά συνέβησαν με πολύ λιγότερη ισχυνόμενη κορτιζόνη που έπαιρναν οι ασθενείς καθημερινά. Όταν όμως ελέγχθηκαν οι δύο στρατηγικές της κάθε μέρα ICS με κατεπίκληση σταθερού συνδυασμού για τον έλεγχο του άσθματος για τις μέρες εβδομάδος με χωρίς συμπτώματα, φάνηκε ότι δεν έπιασε το στόχο που ήταν δευτερεύον στόχος μη κατωτερότητας και αποδείχθηκε ότι ήταν κατωτερότητας. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν η μελέτη αυτή στρατηγικά σχεδιασμένη για να δείξει αυτό εδώ, ενώ αντίθετα μελετήθηκε στην άλλη μελέτη, σίγμα 2, που ήταν μια head-to-head παρακολούθηση, ασθενών που παίρνανε μόνο βουδεσονίδη κάθε μέρα και φορμοτερόλια ICS κατ' επίκληση στο άλλο σκέλος, κύριο καταλεκτικό σημείο μη κατωτερότητας σε όσον αφορά το σκέλος των παροξύνσεων. Και φάνηκε ότι τον έπιασε το στόχο και τα δύο σκέλη ήταν ισοδύναμα όσον αφορά την πρόληψη των σοβαρών παροξύνσεων και ο χρόνος μέχρι την πρώτη παρόξυση ήταν περίπου ο ίδιος και όλα αυτά εδώ τα κατάφεραν με πολύ λιγότερη χρήση ισχυνόμενης κορτιζόνης με ό,τι αυτό αφορά όσον αφορά τις παρενέργειες της ισχυνόμενης κορτικοθεραπείας. Ταυτόχρονα έντεξε μια ανεξάρτητη μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από ασφαλιστικό ταμείο στη Νέα Ζηλανδία για να υιοθετήσουν αυτή την στρατηγική. Ήταν μια μελέτη practical αντίστοιχη με την Σίγμα 2, αλλά ήταν real world μελέτη μια πραγματικής ζωής. Πάλι Β2 το ICS με φορμοτερόλη κατ' επίκληση versus βουδεσονίδη καθημερινή δασολογία και αποτέλεσμα καταρακτικό ο ετήσιος ρυθμός σοβαρών παροξύσεων. Εδώ φάνηκαν κάτι πολύ εντυπωσιακά νούμερα. Φάνηκε ότι η στρατηγική της κατεπίκλησης σταθερού συνδυασμού μείωσε τις σοβαρές παροξύσεις κατά 31% και αντίστοιχα μείωσε και τις μέτρες και σοβαρές κατά 30%. Και ο χρόνος μέχρι την πρώτη παρόξυση ήταν πολύ μεγαλύτερος στους ασθενείς με κατεπίκληση σταθερού συνδυασμού με φορμοτερόλη. Γι' αυτό και βάσει αυτών των μελετών, της σίγμα 1, σίγμα 2 και της μελέτης practical, με τα αποτελέσματα υιοθετήθηκε η στρατηγική της κατεπίκλησης θεραπείας σταθερού συνδυασμού ICS φορμοτερόλη στο βήμα 1, βήμα 2, που ήταν οι ασθενείς με ήπιο άσθημα. Πάμε τώρα στους ασθενείς με πιο σοβαρό άσθημα, είτε στο ήπιο είτε στο σοβαρό, που είναι στα βήματα 3 και βήμα 4. Για αυτούς τους ασθενείς, η Τζίνα συστήνει σταθερό συνδυασμό σε καθημερινή χορήγηση, είτε είναι στο βήμα 3 χαμηλής δόσης, είτε στο βήμα 4 μέτριας δόσης. Εναλλακτικά, μπορείς να δώσεις μόνο μέτρια δόση αυξημένη δόση, δηλαδή συγγνώμη κορτικοειδούς, με ή χωρίς ανταγωνιστές των λευκοτυρινίων ή και να βάλεις και την ανοσοθεραπεία αν ο ασθενής έχει αλλεργική ρινίτιδα. Και στο βήμα 4, αντίστοιχα με την αυξημένη δόση, μπορούμε να προσθέσουμε και το λάμα ή να δώσουμε αυξημένη δόση ισπνόμενου κοτικοειδούς μόνο αν υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι κάνουν παρενέργειες από τη χρήση των Β2 διαγερτών. Για να φτάσουμε εδώ, πάμε πάλι πολύ πιο πίσω για να ξέρουμε ότι τα φάρμακα, τα συνδυαστικά είναι πολύ καλύτερα από τα μόνα. Πάμε σε αυτή τη μελέτη του 1994 που έδειξε ότι πολύ μικρότερη δόση ισχυνόμενης κορτιζόνης όταν δίνεται μαζί με βρόχο διασταλτικό είναι ανώτερη σε σύγκριση με ασθενείς οι οποίοι παίρνουν αυξημένη δόση ισχυνόμενης κορτιζόνης μόνο. Και αυτό ξέρουμε γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει αυτή η αλληλοσύνδεση μεταξύ των υποδοχέων του κορτικοειδούς και του β-διεγέρτη, που το ένα ενισχύει τη δράση του άλλου σε επίπεδο φυσικά υποδοχέων.
Κατά το 2007 υπήρξε αυτή η στρατηγική της MARS στρατηγικής, η Maintenance and Delivery Treatment, δηλαδή σταθερής δοσολογίας και κατεπίκλησης αυγής, που συστήνεται ακόμη και τώρα, δηλαδή στο βήμα 3 και βήμα 4, εκτός τη σταθερή θεραπεία, συστήνεται και κατεπίκληση αγωγής με σταθερό πλέον συνδυασμό στο σκέλος 1. Στο σκέλος 2, αν είναι οποιαδήποτε ICS λάμπα εκτός της φορμοτερόλης, μπορούμε να δώσουμε β2 διεγέρτη βραχίας δράσης. Για να φτάσουμε σε αυτήν την στρατηγική, την MAR, φυσικά υπήρξε η υπόθεση ότι για να προλάβεις έναν παροξισμό, εάν όταν εμφανίζονται συμπτώματα αύξησαν στη δόση των εισπνόμενων στεροειδών, μέσα σε λίγες μέρες μετά το παροξισμό θα έχεις πολύ πολύ λιγότερα συμπτώματα και πολύ καλύτερη αναπνευστική λειτουργία και λιγότερη χρήση εισπνόμενων β2 βραχίας δράσης σε σχέση με το αν δεν έπαιρνε, δεν έκανε αυτή τη στρατηγική. Γι' αυτό και μελετήθηκε από σειρά μελετών. Εδώ σας αναφέρω τη μελέτη SMILE, στην οποία συμμετείχε και το δικό μας το κέντρο το 2006, που μελετήθηκε η στρατηγική της σταθερής θεραπείας και β2 διεγέρτη ως κατεπίκληση, σταθερή θεραπεία και μακράς δράσης κατεπίκληση και σταθερής θεραπείας με το συνδυασμό κατεπίκληση της SMART στρατηγική. Και εδώ φάνηκε, αν και δεν φαίνεται το ένα σκέλος στην παρουσίασή μου, τη μελέτη με τον β2 μακράς δράσης, ότι η στρατηγική με σταθερής θεραπείας και κατεπίκληση της ίδιας θεραπείας, του σταθερού συνδυασμού, ήταν πολύ ανώτερη και από τις υπόλοιπες δύο στρατηγικές στην πρόληψη κάποιου σοβαρού παροξισμού και η βελτίωση, η μείωση του κινδύνου αυτού έφτανε και το 45% όταν συγκρίθηκε με την χρήση του β2 διεγέρτη. Εκείνη την εποχή υπήρχαν δύο φάρμακα που ήταν στην κυκλοφορία, το Symbicort και το Seretide. Αντίστοιχη δουλειά έγινε και με το Seretide, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν ασθενείς οι οποίοι παίρνανε το ICS φορμοτερόλι κάθε μέρα και MART στρατηγική σε σύγκριση με τους ICS φορμοτερόλι με β2 διεγέρτη, αλλά και με το Seretide και β2 κατεπίκληση, και φάνηκε ότι και με αυτή τη στρατηγική η χρήση της κατεπίκληση θεραπείας του σταθερού συνδυασμού ICS που έπαιρναν φορμοτερόλι ήταν πολύ ανώτερη όσον αφορά την πρόληψη των παροξισμών και έφτανε και το 40% σε σχέση με το αντίστοιχο φάρμακο που έπαιρναν οι ασθενείς. Και όλα αυτά εδώ φυσικά η βελτίωση και η μείωση των παροξισμών συνέβησαν με πολύ λιγότερο φορτίο εισπνόμενων κορτικοειδών. Αντίστοιχες δουλειές έτρεξε και το άλλο φάρμακο, η μπεκλομεθαζόνη με φορμοτερόλη, έτρεξε τη MART1 και τη MART2. Εμάς μας ενδιαφέρει η MART2, που ήταν μια στρατηγική για να δείξει την ανωτερότητα της κατεπίκλησης θεραπείας στο σταθερό συνδυασμό versus β2 διεγέρτη σε σταθερό συνδυασμό. Και φάνηκε ότι η μελέτη έπιασε τον στόχο της, μείωσε πάρα πολύ τον χρόνο μέχρι τον πρώτο παροξισμό σε σχέση με το β2 κατεπίκληση και ταυτόχρονα μείωσε περίπου 35% το κίνδυνο για εμφάνιση σταθερού σοβαρού παροξισμού. Η μελέτη έπιασε και όλες τις δευτερεύουσες εκφάσεις, που ήταν η μείωση των σοβαρών παροξύνσεων, η μείωση των κορτικοειδών από το στόμα και φυσικά και η μείωση των επισκέψεων στα επίγοντα και των νοσηλειών. Πολύ ωραία μας τα είπαν αυτές οι μελέτες. Έγινε ο στόχος όμως, όπως λέμε στρατηγικά, είναι ο έλεγχος του άσματος. Έγιναν μεταναλύσεις, έγιναν πουλ αναλύσεις πάνω στις smart μελέτες και φάνηκε ότι παρόλο την στρατηγική της smart μπορεί να μειώθηκαν οι παροξύνσεις, μπορεί να βελτιώθηκαν κάπως στην αυτή τη λειτουργία. Ο πλήρης έλεγχος του άσματος όμως δεν επιτεύχθη και εδώ βλέπουμε ότι πλήρη έλεγχο του άσματος είχε το 17% και μερικό το 38%, ένα 44% εξακολουθήσει να ήταν μη ελεγχόμενο. Και έγινε το ερώτημα στην πραγματική ζωή, η μάστε διηγική που συστήνεται και όλα από την Τζίνα όλα αυτά τα χρόνια ακολουθείται από τους γιατρούς.
Μεγάλη μελέτη, μελέτη apparent, πολυκεντρική, διασταυρούμενη μελέτη σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, διαφορετικά έτσι, συστήματα υγείας. Χρησιμοποιήθηκαν μεθοδολόγια και από πνευμονολόγους και από παθολόγους, οι οποίοι είχαν πάνω από 3 χρόνια εμπειρία και παρακολουθούσαν ασθενείς έτσι, με άσθημα. Και οι 650 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη και φάνηκε ότι οι περισσότεροι οι γιατροί γράφουν ICS λάμπα με κατεπίκληση ΣΑΒΑ ακόμη. Και όταν ρωτήθηκαν οι γιατροί αν χρησιμοποιούν Β2 διεγέρτη, αυτοί οι γιατροί οι οποίοι χρησιμοποιούν τη μάρτσα κλινική, δείτε εδώ ότι ποτέ δεν γράφουν έξτρα Β2 διεγέρτη βραχίες δράσης, περίπου το κάτω από το 20% σε όλες τις χώρες αυτές. Συνολικά στον κόσμο ήταν 14%. Περίπου το 54% το έγραφε μερικές φορές, 25% τις περισσότερες φορές και 6,6% σχεδόν πάντα. Σε αυτή τη μελέτη, ο λόγος που οι γιατροί γράφανε και Β2 βραχίες δράσης πάνω στη μάρτσα δυτική ήταν ότι δεν πολύ εμπιστεύονταν οι ασθενείς, οι γιατροί τους ασθενείς τους, ότι καταλάβαιναν την στρατηγική και μάλλον θα έπρεπε να επενδύσουν περισσότεροι γιατροί στην ενημέρωση και στην καλύτερη εκπαίδευση των ασθενών. Πάμε τώρα στο δεύτερο track, στη δεύτερη σύσταση για το βήμα 3 και βήμα 4, πέρα από την στρατηγική της σταθερής δόσης της πνεύμονης κορδιόζης με φορμοτερόλη και ταυτόχρονα και κατ' επίκληση στη μάθη στρατηγική, μπορούμε να δώσουμε οποιοδήποτε ICS λάβα, αλλά ταυτόχρονα αν χρειαστεί κάτι έξω ασθενής, συνόμενο Β2 διεγέρτη βραχίας δράσης. Με αυτή τη στρατηγική υπάρχουν φάρμακα πλέον, όπως είναι η φρουρική φλουτικαζόνη με βιλαντερόλη, το οποίο έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του versus της μονοθεραπείας με ισπνόμενη κορτιζόνη, που είναι η φρουρική φλουτικαζόνη, και όσον αφορά την μείωση των παροξήσεων και όσον αφορά τη βελτίωση της σπυρομέτρησης στη διάρκεια της παρακολούθησης ενός έτους. Έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη πραγματικής ζωής, μελέτη Σάλφο, που συμμετείχαν ασθενείς οι οποίοι είχαν άσθημα που δεν ήταν καλά ελεγχόμενο και πέραν οποιαδήποτε αγωγή και άλλαξαν τη θεραπεία τους σε φάρμακο που είχε φρουρική φλουτικαζόνη και βιλαντερόλη, και από αυτή τη μελέτη φάνηκε ότι ασθενείς που ήταν με το φάρμακο που παίρνανε μία φορά την ημέρα, γιατί μάλλον ισχύει και την συμμόρφωση, είχαν διπλάσια πιθανότητα να ελέγξουν το άσθημα σε σχέση με άλλο συνδυασμό. Εκτός από αυτό που κυκλοφορεί στη χώρα μας, η φρουρική φλουτικαζόνη και η βιλαντερόλη, έχουν πάρει έγκριση και άλλα φάρμακα, όπως είναι η ενδεκατερόλη με την ομοταζόνη, που δεν κυκλοφορεί δυστυχώς στην Ελλάδα. Ο Κώστας Κωστίκας ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι στρατηγικά δουλέψαμε για αυτό το φάρμακο. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που συμμετείχα σε κάποιες από αυτές τις μελέτες. Είναι ένα πολύ καλό φάρμακο, το οποίο έχει και ενδεκατερόλη για Β2 διεγέρτη, που ενδεκατερόλη είναι φοβερό προχωριστατικό. Έχει σε διάφορες έτσι δοσολογίες. Αυτό το φάρμακο απέδειξε σε σχέση με το μόνο φάρμακο που ήταν η μονοταζόνη, ότι βελτιώνει πολύ τις παροξήσεις, βελτιώνει την αμφιστική λειτουργία και την πρωινή βραδινή ΠΕΦ, αλλά και τον FVUAN, πάρα πολύ συστατικά σημαντικά. Και όταν μελετήθηκαν σε μια άλλη μελέτη, μελέτη Palladium, οι ασθενείς οι οποίοι ήταν πιο σοβαρά, έπρεπε να πάρουν πιο αυξημένη δόση, είτε μεσαία είτε υψηλή δόση, το αποτέλεσμα αυτό συνεχιζόταν. Οπότε υπήρχε μια μεγάλη βελτίωση υπέρ της, του σταθερού συνδυασμού ενδεκατερόλης με μονοταζόνη. Και πάμε να δούμε τώρα και το ρόλο των αντικολινεργικών, διότι ήδη από το βήμα 4 συστήνεται ότι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε μέτρια δόση μπορούν να πάρουν και ήδη από το βήμα 4 και αντικολινεργικό. Το αντικολινεργικό συστήνεται και σε ασθενείς με βήμα 5, σε ασθενείς οι οποίοι δηλαδή με μέτρια δόση πνεύμονων κορτικοειδούς είναι συμπτωματική, είναι και από τις πρώτες επιλογές να πάρουν αντιχολινεργικό.
Τα αντιχολινεργικά έχουν αποδείξει την αξία τους και στο ΙΧΑΠ φυσικά, που από εκεί τα μάθαμε ή τα ξέραμε βασικά από το άσθμα, τα περάσαμε στην ΙΧΑΠ από τα βραχεία και τώρα από τη ΙΧΑΠ μάθαμε και τα μακράζοντα αντιχολινεργικά και πλέον τα χρησιμοποιούμε και στο άσθμα, διότι έχουν και βροχοδιαστατική δράση και αντιφλεγμονώδες, έχουν δράσει και κατά το λίχα και τις μειώνουν την πλένη και από σειρά μελετών έχουν δείξει ότι μπορούν να βελτιώσουν και το remodeling, δηλαδή, την κακή αποδόμηση των αραγωγών δηλαδή, μετά από πολλές έτσι παροξύνσεις. Το πρώτο φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε σε μελέτη ήταν το τιοτρόπιο, που απέδειξε την αποτελεσματικότητά του σε πάρα πολλές μελέτες και όσον αφορά την βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ο τριπλός συνδυασμός versus διπλού συνδυασμού, αλλά και όσον αφορά τη μείωση των σοβαρών παροξύσεων και τον χρόνο μέχρι την πρώτη παρόξυνση. Πλέον έχουμε στη διάθεσή μας τρεις σταθερούς τριπλούς συνδυασμούς και το 2021 ήδη η Τζίνα συστήνει στις θέσεις ομοφωνίας της, στις συστάσεις της, ότι καλύτερα είναι να αποτιμούνται σταθεροί συνδυασμοί και για να μειώνει, να βελτιώνεται η συμμόρφωση, αλλά και για να ενισχύει τη δράση του άλλου, γιατί από σειρά μελετών, κυρίως με τον συνδυασμό μπεκλομεθαζόνης φορματερόλου γλυκοπυρωνίου, έχει φανεί ότι ο συνδυασμός και η δράση είναι συνεργική και όχι απριστική. Δηλαδή είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τα με την απλή άθροιση της αποτελεσματικότητας με τα μονοφάρμακα. Και έτσι λοιπόν έχουμε τρία φάρμακα με σταθερούς συνδυασμούς. Στην Ελλάδα κυκλοφορία έχει πάρει έγκριση το μπεκλομεθαζόνη, φορική φλωτικαζόνη, γλυκοπυρώνιο και θα δούμε κάποια στοιχεία για τα υπόλοιπα φάρμακα. Εδώ βλέπουμε τη φορική φλωτικαζόνη με κλειδίνο και βιλαντερόλη versus σταθερού διπλού σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πλήρω συνεχόμενο άσθημα και βλέπουν μια μεγάλη βελτίωση και στην αναπνευστική λειτουργία, στατιστικά σημαντικά, σε όλες τις δοσολογίες τους και φάνηκε ότι η βελτίωση αυτή ήταν ανεξάρτητη και από το προφίλ των ασθενών που ήταν βάση των εοσινοφύλων στο αίμα ή ακόμη και της εοσινοφυλικής πλεγμονής στους βρόχους που εκφραζόταν μέσα από τη μέτρηση του ΕΝΟΟ. Άρα, ανεξάρτητα από το επίπεδο του ΕΝΟ και ανεξάρτητα από τα ζυμόφυλλα, ο τριπλός συνδυασμός ήταν ανώτερος στην λειτουργία σε σχέση με τον διπλό συνδυασμό. Το ίδιο φάνηκε και εντυπωστήκη του γλυκοπυρωνίου στον σταθερό συνδυασμό μεταζώνης υδακατερόλης και σε μέτριες και σε υψηλές δόσεις ήταν ανώτερο όσον αφορά την αναπνευστική λειτουργία, όπως φάνηκε εδώ με τον τραφ εφηβιάν, και ήταν ανώτερο φυσικά και στην πρόληψη των παροξύσεων που έφτανε μέχρι και το 30%. Όσον αφορά το σταθερό συνδυασμό δεκλομεθαζόνης, φορμοτερόλης και γλυκοπυρωνίου που είναι διαθέσιμο στην χώρα μας, για την έγκριση των φαρμάκων αυτών υπήρχαν διάφορες μελέτες που ήταν τη Μαράν και η Τρίγκερ, σε διάφορους πληθυσμούς και σε ασθενείς με λιγότερα συμπτώματα που χρειάζονται να πάρουν χαμηλότερες δόσεις, αλλά και σε ασθενείς στο βήμα 4 που είχαν περισσότερα συμπτώματα και έπρεπε να πάρουν μέτριες δόσεις νόμιμων κορτικοειδών. Σε μια pool ανάλυση που έγινε και των δύο μελέτες, φάνηκε ότι ο σταθερός τριπλός συνδυασμός versus του διπλού συνδυασμού μείωσε τις παροξύσεις κατά τις σοβαρές παροξύσεις κατά 23% και συνολικά τις μέτρες και σοβαρές κατά 14%. Και βάσει σε αυτές τις μελέτες κάθισε και η Τζίνα και έδωσε και την σύστασή της για τη χρήση της σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο άσθμα με σταθερό συνδυασμό ICS Ελλάδα. Ταυτόχρονα φάνηκε ότι εκτός της μιας παροξύσεων μειώνει και το χρόνο μέχρι την πρώτη παρόξηση και με κάτι υπολογισμού που κάνει για να απολυθεί μία μέτρια σοβαρή παρόξηση έπρεπε να θεραπευτούν τρεις ασθενείς με τριπλό συνδυασμό. Πρόσφατα έγινε μία συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση με 20 ειχοποιημένες μελέτες και με τα τρεις συνδυασμούς σταθερούς
τριπλούς σχεδιασμούς σε περίπου 12.000 ασθενείς, μεγάλη μελέτη, και φάνηκε την ανωτερότητα φυσικά του τριπλού σχεδιασμού versus διπλού όσον αφορά τη μείωση των παροξύνσεων και φυσικά μέχρι τον χρόνο, μέχρι την πρώτη παρόξυνση και ταυτόχρονα και στην αναψυχή λειτουργία σε όλες τις μελέτες. Εντάξει, την αναψυχή λειτουργία είναι και λίγο λογικό γιατί προσθέτουμε και ένα δεύτερο βοχοδιαστατικό, αλλά όπως έδειξα και στις προηγούμενες, που είναι η μελέτη η επίδραση στις παροξύνσεις, βλέπουμε ανωτερότητα σχεδόν σε όλες τις μελέτες. Το ίδιο έγινε και για την ποιότητα ζωής και για το έλεγχο του άσθηματος. Σχεδόν σε όλες τις μελέτες υπήρξε ανωτερότητα. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με ποια, πότε ξεκινάμε και ποια θεραπεία ξεκινάμε σε ένα συμπτωματικό ασθενή. Τζίνα, από την προηγούμενη φορά, αν το έβαλε αυτό το σχήμα στο παρακάτω και συστήνει ανάλογα τα συμπτώματα που έχει ασθενής και την εφαρμογή της πρώτης αντιμετώπισης. Και έτσι λέει ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπια συμπτώματα 1 με 2 μέρες την εβδομάδα ή ακόμη και λίγα περισσότερα με φυσιολογική ή ελαφρώς μειωμένη αναψυχή λειτουργία μπορούν να ξεκινήσουν σε πρώτη επιλογή το βήμα 1, βήμα 2 που είναι η κατεπίκληση ISS φρουμετερόλ ή και εναλλακτικά οι άλλες δύο στρατηγικές με τη σταθερή δόση νεοκορτιζόνης και β2 κατεπίκληση. Όταν ο ασθενής όμως είναι πιο συχνά συμπτωματικός, 4 με 5 φορές την εβδομάδα ή αρχίζει να κάπως ξυπνάει και το βράδυ, λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα και έχει κάπως χαμηλή αναψυχή λειτουργία, τότε ξεκινάμε το βήμα 3. Δηλαδή, χαμηλή δόση μόνος ISS φορμοτερόλη και, και μαζί με φορμοτερόλη και φυσικά τη μάτσα θετική που είναι η πρώτη επιλογή και τις άλλες που σας είχαμε πει. Όταν ο ασθενής όμως έχει κάθε μέρα συμπτώματα και περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα με νυχτερινές αφυπνήσεις, με χαμηλή αναψυχή λειτουργία ή χαμηλή αναψυχή λειτουργία, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε απευθείας με τη μέτρια δόση πρωτοκολλητών φορμοτερόλη και φυσικά με τη μάτσα θετική. Και αν ο ασθενής έχει πιο έντονα συμπτώματα, τότε μάλλον πρέπει να θεραπεύσουμε ως παρόξυνση, που να βάλουμε διάφορα πράγματα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε να χρησιμοποιήσουμε και νεφελοποιήσιμα φάρμακα ή και μικρές δοσολογίες για λίγο διάστημα κορτικοειδή από το στόμα. Και εδώ είναι το ωραίο διάγραμμα, ότι είναι να το αντρέξει στην Τζίνα, είναι πολύ εύκολο διάβαστο. Ταυτόχρονα η Τζίνα, πέρα από την φαρμακευτική αντιμετώπιση που προτείνει, τον αλγόριθμο όλο αυτό εδώ και την μη φαρμακολογική θεραπεία, συστήνει επιστήνει την προσοχή για την αντιμετώπιση των συνοσυρωτήτων, των συνοδών νοσημάτων, διότι είναι γνωστό ότι τα συνοδόνα νοσήματα μπορούν να επιβαρύνουν το άσθημα, αλλά και αντίστοιχα και το άσθημα μπορεί να επιβαρύνει και τα ίδια τα συνοδά νοσήματα. Και αναλύει με λεπτομέρεια ποια είναι αυτά τα συνοδά νοσήματα και τι στρατηγικές μπορούμε να κάνουμε και για να τα διαγνώσουμε και για να τα παρακολουθήσουμε. Είχα πει στην αρχή της παρουσίασής μου ότι η παχυσαρκία είναι ένα πραγματικό πρόβλημα γενικά για την κοινωνία, αλλά είναι και πρόβλημα και για τους ασθενείς με άσθημα, διότι έχει φανεί ότι μπορεί να επιβαρύνει το άσθημα, μπορεί να επιβαρύνει το βροχόσπασμο, φυσικά επιβαρύνεται και η φλεγμονή, γιατί ενισχύεται συστηματικά η φλεγμονή στον οργανισμό και οι ασθενείς και για άλλους λόγους, λόγους της παχυσαρκίας, έχουν πιο αυξημένη δύσπνοια. Για αυτούς, όπως είπα και στην αρχή, συστήνεται η στρατηγική της απώλειας βάρους και η στρατηγική της γυμναστικής με ειδικά προγράμματα, αλλά και η βαριατρική χειρουργική έχει φανεί ότι είναι πολύ αποτελεσματική. Η γαστροσυφαγική παλινδρόμηση συχνά έρχεται στο ιατρείο μας, ασθενείς με συμπτώματα της παλινδρόμησης, καψίματα στο στήθος, που είναι τα οξέα που ανεβαίνουν στον ισοφάγο. Εδώ είναι λίγο η κότα έκανε τα αυγό, η ταυγό την κότα, το ερώτημα. Δηλαδή η παλινδρόμηση φέρνει βήχα, φέρνει άσθημα, το άσθημα φέρνει την παλινδρόμηση. Μάλλον και τα δύο.
Δηλαδή, ο βήχας από το άσθημα φέρνει παλιδρόμηση και η παλιδρόμηση από το απομόνηση που μάλλον είναι από το βήχα, φέρνει το βήχα. Δεν υπάρχουν μελέτες επαρκείς για να δείξουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας της παλιδρόμησης για τον έλεγχο του άσθηματος. Ωστόσο, όμως, συστήνεται ότι όταν ο ασθενής έχει κυρίως βήχα και έχει και παλιδρόμηση, καλό είναι να δώσει και μια τρίμηνη αγωγή για να δεις αν μπορεί να ελεγχθεί η παλιδρόμηση και έμεσα και ο βήχας. Πάντως, γενικά, σε αυτούς που έχουν προβλήματα, συστήνονται ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση, που να χρησιμοποιήσουν και τα PPIs ή και άλλα φάρμακα για το στομάχι και ταυτόχρονα δίνουν και κάποιες συστάσεις για το πότε πρέπει να τρώμε και τι πρέπει να τρώμε για να προλάβουμε την παλιδρόμηση. Το άγχος και η κατάθλιψη είναι συχνά συνοδάνω σήματα που επηρεάζουν πολύ πλευρά τους ασθενείς και την καθημερινότητά τους και την ποιότητα της ζωής. Μπορεί οι ασθενείς αυτοί να έχουν κρίσεις πανικού, τα οποία μιμούνται πολλές φορές τις συστηματικές κρίσεις και να μπερδεύουν σίγουρα τους ασθενείς, αλλά πολλές φορές μπερδεύουν και τους γιατρούς. Καλό είναι να γίνει διάγνωση, καλό είναι να συστήσουμε μια παρακολούθηση από ειδικούς, να μην το αφήνουμε στην τύχη τους, διότι έχει φανεί και η φαρμακολογική προσέγγιση και η μη φαρμακολογική προσέγγιση θεραπείας, δηλαδή των ασθενών που έχουν άσθημα ή και κατάθλιψη, βοηθάει στην μείωση των, και των παροξήσεων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και αυτό φαίνεται από χρέη μελέτη από 15 μεγάλες πολυκεντρικές στοιχειοποιημένες μελέτες. Η τροφική αλλεργία και αναφυλαξία, καλά είναι να ρωτάμε πάντα στους ασθενείς μας αν υπάρχει κάποια τροφική αλλεργία, αν και πολύ σπάνια οι τροφές μπορούν να προκαλέσουν αναπηστικά συμπτώματα, αλλά συστήνεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν αναφέρει ή έχουν εκδηλώσει τροφική αλλεργία να γίνεται ένας ολοκληρωμένος αλλεργιολογικός έλεγχος και να προτιμάται αποφυγή των, όσο γίνεται των ουσιών οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν, αν και συστήνεται και εδώ η προσοχή ότι δεν φτάνει μόνο ο δερματολογικός, ο αλλεργιολογικός έλεγχος, και την τροφική αλλεργία και την πρόκληση άσματος πρέπει να γίνει και πρόκληση. Οπότε πρέπει να συνοδεύεται και με αντίστοιχα συμπτώματα μετά από πρόκληση. Παρ' όλα αυτά, συστήνεται προσοχή και σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν αναφέρει στο ιστορικό τους αναφυλαξία ή τροφική αλλεργία. Η αλλεργική ερημίδα είναι η πιο συχνή συνοσηρότητα, το πιο συχνό συνοδό νόσημα που υπάρχει σε αυτούς τους ασθενείς. 10 με 30% του πληθυσμού. Γενικά, η συνύπαρξη με το άσθημα μπορεί να φτάνει και το 80%. Είναι γνωστή και η θεωρία του ενιαίου αεραγωγού. Η αλλεργική ερημίδα επηρεάζει πολύ πλευρά το άσθημα, διότι από εκεί ξεκινάει και έχουμε κοινό έτσι, κοινά ερεθίσματα μαζί με το άσθημα, κοινούς μηχανισμούς, φλεγμονώδεις μηχανισμούς και η αλήθεια είναι ότι και μηχανικά μπορεί να προσβάλλει το πνεύμα, διότι στην αλλεργική ρινίτιδα δυσκολεύεται η εισδοχή του αέρα από τη μύτη, ανεπλώνεται από το στόμα και έτσι η κάθαρση, η ύγρανση δεν γίνεται και δεν γίνεται όπως πρέπει και ο ξηρός, κρύος και βρώμικος αέρας που μπαίνει από το στόμα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στο φάριγγα και στο λάριγγα και στη τραχεία και στους βρόχους και οι ασθενείς μπορεί να βήχουν επειδή απλά έχουν ρινίτιδα ή οξυρνική έκρηξη που ρεθίζει ακόμη περισσότερο το ήδη ξηρό και ρεθισμένο φαρικό λάριγγα. Είναι οπωσδήποτε πρέπει να διαγνωστεί η ρινίτιδα αν είναι αλλεργικής ή άλλη της αλλεργίας, γι' αυτό συστήνεται ο αλλεργιολογικός έλεγχος και φυσικά όπως εμείς έχουμε την Τζίνα, η Ρελά έχουν και την Άρια που έχουν και αυτοί τις δικές τους οδηγίες. Φυσικά τα εισπνόμενα κορτικοειδή είναι τα πρώτα φάρμακα τα οποία είναι τα πιο αποτελεσματικά σε αυτούς, αλλά μπορεί να βοηθήσουν και τα αντισταμινικά ή και οι ανταγωνιστές λευκοτηριανίων ή και συνδυαστικά φάρμακα μεταξύ τους, ανάλογα την επίπτωση που έχει. Η πιο δύσκολη, κατά την άποψή μου, συνοσιρότητα, η πιο δύσκολη στη διαχείριση ασθενής είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν
χρόνια παρνοκολπίτιδα με ή χωρίς ελληνικούς πολύποδες. Δύσκολοι ελληνικοί πολύποδες και μηχανικά προσβάλλουν τη διδοχή του αέρα και μηχανιστικά προκαλούν προβλήματα. Πολλές οι θεωρίες για το πώς δημιουργούνται οι πολύποδες, είτε είναι αλλεργική, είτε είναι ζωνοφιλική, είτε είναι μη ζωνοφιλική. Φυσικά, στους μεγάλους πολύποδες η χειρουργική αντιμετώπιση είναι υποτιμητέα. Πλέον έχουν βγει και οι βιολογικοί παράγοντες, ήδη έχουν έγκριση τρεις βιολογικοί παράγοντες. Είναι ο ομαλίζουμαμπ, το μεπολίζουμαμπ και το ντουπιλούμαμπ. Έχουν πάρει έγκριση για τη θεραπεία των ελληνικών πολυπόδων χωρίς άσθημα, έτσι μόνο για ελληνικούς πολύποδες. Και από τις δικές μας μελέτες έχουμε δει ότι οι ασθενείς που έχουν πολύποδες και σοβαρά άσθημα πάνε πολύ καλύτερα με τους βιολογικούς παράγοντες σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν πολύποδες. Τέλος πάντων, και η χρόνια παρνοκολπίτιδα χωρίς πολύποδες είναι και αυτή μια προβληματική νόσος που μπορεί να φέρει βήχα, μπορεί να φέρει γενικά μεγάλη επιβάρυνση στους ασθενείς με άσθημα. Οπότε εκεί θέλει λίγο προσοχή και καλή συνεργασία και με τους οδηλάδες και θέλει και προσοχή και στη χρήση των αντιβιώσεων, διότι πολύ συχνά οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι και οι οδηλάδες δίνουν αντιβιώσεις και από μια μελέτη έχει φανεί ότι λιγότερο από το 5% των ασθενών που έχουν παρνοκολπίτιδα οφείλεται σε μικροβιακούς λόγους και μπορεί να δράσει αποτελεσματικά η αντιβίωση. Οπότε και σε αυτούς προτείνονται η αποσυμφόρηση, η χρήση των συνόμενων στεροειδών και η πρόληψή της μέχρι να μην γίνει δύσκολη και να επηρεάζει τον ασθενή ιδίως με βήχα και βάρος στο κεφάλι. Έτσι, πολλές δουλειές έχουν γίνει και στις δημοτικές ανασκοπήσεις για αυτήν εδώ την συνοσιρότητα και πολύ συχνά μπορεί να χρειάζονται ασθενείς να πάρουν και κορτικοειδή από το στόμα για να ελέγξουν τους πολύποδες και την χρόνια παρνοκολπίτιδα που αντίστοιχα βοηθάει και τους δικούς μας ασθενείς με άσθημα. Ο φαινότυπος αυτός των ασθηματικών καπνιστών καλό είναι να ξεμπερδευτεί από εμάς, να ξέρουμε ποιον ασθενή έχουμε απέναντί μας, αν έχουμε ασθενή ξεκάθαρο άσθημα, αν έχουμε ασθενή άσθημα χαπ, ανάλογα με το ιστορικό του καπνίσματος, ή αν είναι μόνο χαπ. Αυτό θα βγει σίγουρα από το ιστορικό όσον αφορά τα συμπτώματα του ασθενή, το πότε εμφανίστηκε το άσθημα, το πόσο συχνά επηρεάζει, αν έχει εποχικό χαρακτήρα, εάν δεν έχει εποχικό χαρακτήρα, αν είναι καθαρά μόνο μετά από λοιμώξεις και φυσικά το ιστορικό του καπνίσματος ή και αν έχει και μόνιμη απόφραξη. Εάν δεν έχει μόνιμη απόφραξη, τότε μιλάμε ξεκάθαρα με άσθημα. Αν έχει μόνιμη απόφραξη με ή χωρίς βροχοδιαστολή, αν έχει ιστορικό καπνίσματος και εμφανίζει στοιχεία της μεταβλητότητας των συμπτωμάτων μέσα στον χρόνο, τότε μιλάμε για τη συνύπαρξη. Εάν έχει μια μόνιμη δύσπνοια, αν είναι μετά τα 40, η εμφάνιση των συμπτωμάτων, αν επηρεάζεται η καθημερινότητα του ασθενή, αν έχει ελάχιστη μεταβλητότητα με την βροχοδιαστολή, αν δεν έχει το ιστορικό άσθημα, ever άσθημα, αν δεν έχει μεταβαλλόμενα συμπτώματα και είναι μόνο καπνιστής, τότε ξεκάθαρα φυσικά δεν είναι διάγνωση χαπ, όπως εμείς πολύ καλά ξέρουμε ότι ξεχωρίζουμε. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι φάρμακα δίνουμε για αυτούς. Εμείς τουλάχιστον ξέρουμε ότι είτε καπνίζει είτε δεν καπνίζει, εφόσον ο ασθενής έχει άσθημα, η βάση της θεραπείας είναι τα συνόμενα κορτικοειδή, συμπλήν βροχοδιαστατικά, αν πρόκειται για την συνύπαρξη. Οι περισσότεροι ασθενείς με αυτή τη στρατηγική πάνε καλά. Οι περισσότεροι, η αισθητική πλειοψηφία, δηλαδή κοντεύει το 80% να ρυθμίζονται μερικώς ή πλήρως με μια θεραπεία η οποία αγγίζει τη μέτρια δόση συνόμων κορτικοστεροειδών. Λίγοι ασθενείς είναι αυτοί οι οποίοι χρειάζονται. Αυτή όμως και η πιο προβληματική αυτή από τα γιατρία μας είναι το 24% που χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις συνόμων κορτικοστεροειδών συν 1β2 και 2 γέρτη και ένα 17% έχουν δυσκολία αυτούς να τους θεραπεύσουμε γιατί παρόλη τη χρήση αυτών έχουν και συμπτώματα στην καθημερινότητά του και ανήκουν στην κατηγορία του δίφτα του τρίτου άσθημα. Δύσκολο να το θεραπεύσει. Όσον αφορά το σοβαρό άσθημα, μεγάλη ζήτηση για τον ορισμό. Μάλλον θα αλλάξει
γενικότερα και από την ERS και το ATS, γίνεται συζήτηση για αυτό το πράγμα. Η Τζίνα αναφέρει ως σοβαρό άσθημα, που είναι το περίπου το 4%, αυτοί οι οποίοι και παίρνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών και έχουν συμπτώματα και έχουν ελεγχθεί όλοι οι άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη θεραπεία, όπως είναι η συμμόρφωση και η κακή τεχνική της χρήσης των φαρμάκων. Οπότε όταν ο γιατρός θα έχει ελέγξει όλα αυτά και ασθενής είναι σε υψηλή δόση των κορτικοειδών και έχει συμπτώματα, τότε ανήκει πραγματικά στο σοβαρό άσθημα. Και φυσικά εδώ χρειάζεται να κάνεις κάτι πολύ παραπάνω. Το πρώτο βήμα είναι, όπως σας είπα, να προσθέσουμε το αντιχοληνικό φάρμακο που έχει αποδείξει την αξία του. Και το δεύτερο βήμα είναι να φαινοτυπήσουμε τον ασθενή, μήπως χρειάζεται να πάρει βιολογικό παράγοντα. Η επιλογή της υψηλής δόσης μόνο κορτικοστεροειδών είναι τρίτη επιλογή εδώ. Είναι τρίτη επιλογή. Δηλαδή, υποτιμάμε από τη μέτρια δόση, αν ο ασθενή μα είναι συστηματικό, να φαινοτυπήσουμε τον ασθενή και να προχωρήσουμε παραπέρα, να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο βιολογικό παράγοντα που ταιριάζει σε αυτόν και όλε οι άλλε στρατηγικέ τη αζιθρομικίνη των κορτικοειδών από το στόμα μπορεί να χρειάζονται σε κάποιου ασθενεί, αλλά μετά από καλή παρακολούθηση, καλή αξιολόγηση και καλή τοποθέτηση τη θεραπείας βάσει των βημάτων που συστήνει η Τζίνα. Δεν θα σταθώ πολύ στη θεραπεία του σοβαρού άσθηματος, γιατί θα ακολουθήσει η ομιλία του Κώστα του Σάμιτα. Απλά να πω ότι υπάρχουν όλα αυτά τα βήματα που πρέπει να κάνει ο γιατρός εφόσον καταλάβει ότι ο ασθενής έχει σοβαρό άσθημα και πώς πρέπει να τον παρακολουθήσει και να φτάσει μέχρι και την επιλογή των βιολογικών παραγόντων βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, βάσει των εζημοφύλων, βάσει της IgE, βάσει άλλων χαρακτηριστικών που θα μας τα πει καλύτερα ο Κώστας. Και μέσα σε όλα αυτά εδώ, η Τζίνα συστήνει φυσικά καλή αξιολόγηση, τακτική παρακολούθηση, έλεγχος των συνοσυρωτήτων και μπορούν να κάνουν ακόμη και βροχοσκόπηση, γιατί κάποιοι έχουν ακούσει ότι και από πνευμονολόγους σε μεγάλη ζήτηση και στο ERS, ότι η βροχοσκόπηση είναι ανήθικο να κάνει βροχοσκόπηση στους ασθενείς. Σας μιλάω επειδή τρέξαμε και μια μελέτη στην κλινική μας. Οι περισσότεροι ασθενείς που χρειάστηκαν να πάρουν φάρμακα κάνουν βροχοσκόπηση και σε λίγες από αυτούς είδαμε και άλλα προβλήματα. Οπότε, ναι, σε εμάς πνευμονολόγους και η βροχοσκόπηση είναι μια επιλογή για να αποκλείσεις άλλα αίτια ή και που προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητα του ασθενή ή και να δεις αν έχει κάποια μικρόβια ή και άτυπα μικροβακτηρίδια. Μέσα σε όλο τον έλεγχο, καλό να κάνεις και μια αξιολογική υψηλής ευκρίνειας και να φαινοτυπήσεις φυσικά τον ασθενή σου βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Και κλείνω με την τελευταία διαφάνειά μου. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή η Τζίνα στις συμβουλές που δίνουμε τους ασθενείς και μας προτείνει οι ασθενείς μας να έχουν μαζί και ένα πλάνο δράσης, διότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που το πλάνο δράσης έχει βοηθήσει πολύ τους ασθενείς και να μειώσουν τη θεραπεία την ιστομική που χρησιμοποιούν, ταυτόχρονα να μειώσουν και τις παροξύνσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κώστα Κωστίκα, είμαι έτοιμος για κάποιες ερωτήσεις, άμα χρειαστεί. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάλυψες τα πάντα. Προς τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα πεις και τα του Σάμιτα. Γιατί έβγαλες τους βιολογικούς, έδειχνε σοβαρό άσθημα, είχα αρχίσει να ανησυχώ. Λέω, τι θα πει ο Σάμιτας. Ακριβώς και στην ώρα μου. Είσαι απολύτως ακριβής. Λοιπόν, επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπες, ότι βροχοσκόπησε κάποιους επιλεγμένους ασθενείς φυσικά. Με άσθημα θα μας λύσει προβλήματα και ειδικά αν σκεφτόμαστε ότι η μόνιμη απόφραξη ενός ασθενούς μπορεί να είναι στοιχείο remodeling. Απλά δεν είναι για όλους τους ασθενείς προφανώς, όπως και εσύ το είπες. Έχω γράψει ήδη στο chat για τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι αρκετοί μάλιστα, έχουμε 28 συναδέλφους μαζί μας, για το αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Μία συνάδελφος έχει αρκετή ώρα ή ένας συνάδελφος, απλά είναι με κυριλικούς χαρακτήρες το όνομα, οπότε δεν ξέρω τώρα αν θα το προφέρω σωστά. Έχει σηκώσει χέρι, αλλά το είχε σηκώσει και από πριν.
ή αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος να θέλει Κύριε να κάνει καθηγητά, ερώτηση. ο συνάδελφός σας αυτός είπε ότι δεν άκουγε 5 και 40, οπότε δεν Α, αγωνίστε. πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, Κώστα, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Το πόσο συχνά, τα είπες, αλλά νομίζω να το ξεκαθαρίσουμε λίγο και για τους νεότερους συναδέλφους, πόσο συχνά θα χρησιμοποιήσεις λάμα στους ασθενείς που δεν έχουν ελεγχόμενο άσθμα με μέτρια ή με ψηλή δόση ICS λάμπα, σε ποιους ασθενείς θα το προτιμήσεις και αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσεις τριπλή θεραπεία προτού δώσεις βιολογικό παράγοντα σε κάποιον ασθενή. Και αν δεν το κάνεις, σε ποιους ασθενείς δεν θα δώσεις τριπλή θεραπεία και θα πας κατευθείαν σε ένα βιολογικό παράγοντα, σε ένα ασθενή με ψηλή δόση φυσικά ICS λάμπα με βάση και τις ενδείξεις των βιολογικών παραγόντων σήμερα. Δεν είναι υποχρεωτικό να δώσεις τριπλό ποτό να χρησιμοποιήσεις τον ασθενή. Είναι μια επιλογή. Απλά η Τζίνα στη τελευταία αφαιρώσή της το έχει ως πρώτη επιλογή. Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον και εγώ αυτή τη στρατηγική θα ακολουθήσω. Το πόσο συχνά ακολουθούσε και εγώ τη συχνότητα που κάνουν οι περισσότεροι συνάδελφοι στο ρέτζιστ που είχαμε, περίπου οι μισοί ασθενείς παίρνουν λάμα που παίρνουν βιολογικό παράγοντα. Κάπου εκεί ήταν και τα δικά μου τα ποσοστά. Μάλλον θα τα ενισχύσω τα ποσοστά μου, διότι με έχουν πείσει οι μελέτες και η καθημερινότητα. Γιατί όσο πιο συχνά δίνω λάμα στους ασθενείς, τόσο περισσότερο αναγνωρίζω την αξία τους. Τώρα, σε ποιους ασθενείς, φυσικά είναι στους ασθενείς οι οποίοι έχουν πλέγματα, είναι ασθενείς οι οποίοι είναι καπνιστές, έχουν σταθερή απόφραξη, έχουν πιο πολλές παροξύνσεις. Αυτός είναι ο ιδανικός ασθενής για μένα. Η αλήθεια είναι ότι και η Τζίνα προσπαθεί να πείσει τους γιατρούς όσο μπορεί για τη χρήση των σταθερών τριπλών συνδυασμών πλέον, όχι του ανοιχτού, κυρίως για να βελτιώσουμε τη συμμόρφωση περισσότερο. Και η κλινική μου πραγματικότητα είναι ότι μάλλον θα πάω όλο και περισσότερο στη χρήση του τριπλού συνδυασμού. Και ανοιχτό ή κλειστό, χρησιμοποιείς σε κάποιους ασθενείς και ανοιχτό με την έννοια του να έχεις μεγαλύτερο flexibility στο ICS Lab, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείς MARP. Έχω τέτοιους ασθενείς, αλλά πλέον και αυτό έχει φύγει το πλεονέκτημα, διότι έχουμε την ευχαίρεια να έχουμε δύο διαφορετικές δοσολογίες σε σταθερούς τριπλούς συνδυασμούς, οπότε έχει μειωθεί αυτή η ανάγκη. Αλλά έχουμε δεν φυσικά έχεις και το MARP, σε δεν έχεις το ανοιχτό MARP τεχνική. Και δεν τους αλλάζω αν πάνε πολύ καλά. Έτσι, και αυτό που έλεγε και ο Κώστας, ότι δεν έχεις ο Κώστας ο Σάμιτας. Τώρα το παιδιά θα λέμε με επώνυμα, γιατί όλοι οι Κωστάδες είμαστε. Λοιπόν, οπότε συμφωνώ και εγώ με τον Κώστα Σάμιτα ότι μερικές φορές δεν θέλουμε να χάσουμε το πλεονέκτημα της MARP τεχνικής, οπότε σε αυτούς και εφόσον έχουν μένους απόφραξη των αεραγωγών ή και όπως το είπες, δηλαδή αν είναι πρώην καπνιστές ή και νυν καπνιστές, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα πείσουμε και τους ασθενείς με άσθημα να μην καπνίζουν. Και σε τέτοιους ασθενείς νομίζω ότι θα σκεφτούμε και το λάμα, το μόνο το τιοτρόπιο που είναι και το μόνο το οποίο έχει ένδειξη σαν μονοθεραπεία εκτός δηλαδή κλειστών συνδυασμών. Κώστα Σάμιτα, εσύ κάτι άλλο πάνω σε αυτό εκεί, τριπλή θεραπεία προτού πας στα δικά σου, αν και θα τα πεις σε λίγο. Για την τριπλή δεν θα μιλήσω. Εγώ νομίζω ότι θα καλύψαμε. Όχι, εννοώ για τη διαδρομή. Αν χρειάζεσαι πάντα τριπλή μέχρι τους βιολογικούς αν μου παράγοντες ή δεν επιτρέπεις, χρειάζεσαι. Κώστα, ακουστικά μου επιτρέπεις όσον αφορά και αυτό για τη ΜΑΤ στρατηγική. Η ομάδα μου, γράψαμε με την ομάδα μου ένα letter και δημοσιεύτηκε, είναι δημοσιευμένο για τη χρήση των τριπλών συνδυασμών και κάναμε και κάτι προκλητικό βασικά. Ορίσαμε και μια ονομασία, το MARTI, έτσι σαν η χρήση του σταθερού τριπλού συνδυασμού ως μάστα στρατηγική, η οποία φυσικά όλοι ξέρουμε ότι καθημερινά το κάνουμε. Βέβαια δεν υπάρχουν μελέτες για να αποδείξουμε την ασφάλειά του και πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να γίνει. Και συνήθως οι μελέτες ακολουθούν την καθημερινή κλινική πρακτική. Και η καθημερινή κλινική πρακτική λέει ότι το κάνουν οι συναδελφοί. Και με το διπλό συνδυασμό τη ΜΑΤ στρατηγική. Ισχύει, αλλά αυτό το οποίο έχω να πω εγώ έτσι σαν ταπεινή άποψη, γιατί έχουμε δει τις δόσεις του γλυκοπυρωνίου
και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πόσο μπορούμε να δώσουμε από αυτό ειδικά, γιατί τα άλλα δύο φάρμακα προφανώς μπορούμε να τα αυξήσουμε. Θα έλεγα προς το παρόν, μέχρι να δούμε μελέτες, ας μην το λέμε στους ασθενείς. Ανεξάρτητα με το τι κάνουν οι ασθενείς, έπαιρναν αυτό το λέμε και σαλμε... και στους ειδικευόμενους. Που οι περισσότεροι, μάλλον οι ειδικευόμενοι, αυτοί που μας παρακολουθούν τώρα. Ελπίζω. Έτσι. Και να πω και το εξής. Κώστα, συγγνώμη για αυτό, το συμφωνώ ότι τα δεδομένα συνήθως ακολουθούν τα δεδομένα της καθημερινής κρίσης κλιματικής, φάνηκε και με την προσέγγιση ΜΑΤ και με το ΣΥΜΑ 1-2. Δηλαδή όλα αυτά όντως μπορεί τελικά να αποδεχθούν ασφαλεία, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Δεν επίσημα, όχι, έτσι. Και έχει θεωρητικά, το υπόβαθρο υπάρχει, γιατί το γλυκοπυρώνιο έχει περιθώριο να αυξήσουμε τη δόση του. Ναι. Δεν θέλω να αρχίσουμε να λέμε πόσες εισπνοές, γιατί αρχίζουμε να μπαίνουμε σε επικίνδυνα πράγματα και να συνεχίσουμε να λέμε ότι οι τριπλοί συνδυασμοί, παρά το γεγονός ότι περιέχουν φάμπα, fast acting beta agonist, στη φορμοτερόλη, καλό είναι να μην τους σκεφτόμαστε πολύ συχνά σαν ανακουφιστικά φάρμακα. Φυσικά οι ασθενείς θα κάνουν διάφορα καταπληκτικά πράγματα, όπως πάντα. Οι ασθενείς θα πάρουν επιπλέον εισπνοή φουρωική φλουτικαζόνη μιλατερόλη, θα πάρουν σαλμετερόλη φλουτικαζόνη. Ό,τι έχουν θα το πάρουν. Και συνήθως ποιο θέλει γι' αυτό, εμείς που δεν του έχουμε πει τι είναι το ανακουφιστικό φάρμακο και ποιο είναι. Άρα θα πρέπει όλοι μαζί να ξέρουμε. Και κάτι που θα πω και για του νέου συναδέλφου. Αυτά τα φάρμακα που τα είπε πάρα πολύ καλά ο Κώστας στι μελέτε και νομίζω ότι είναι ιστορική αξία η αναδρομή του, γιατί πέρασε όλο το φάσμα του πώ περάσαμε από το ένα φάρμακο στο άλλο. Αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να, ο καθένας από εμάς θα πρέπει να τα ξέρει πάρα πολύ καλά, να ξέρει τις δόσεις τους, να ξέρει ουσιαστικά όλες τους τις ενδείξεις, γιατί αυτά είναι και το μεγαλύτερο εργαλείο που έχουμε και έξω όταν βλέπουμε ασθενείς στο ιδιωτικό ιατρείο, στα εξωτερικά ιατρεία, το νοσοκομείο είναι πολύ μεγάλο εργαλείο και το οποίο διαφοροποιεί ανάμεσα σε ένα από τα πράγματα που διαφοροποιεί τον πνευμονολόγο είναι αυτό. Και αν θέλουμε το ένα πράγμα το οποίο διαφοροποιεί τον πνευμονολόγο στο ιατρείο του, το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το να ξέρει πολύ καλά τα φάρμακα, την τοποθέτησή τους, να διαλέγει τον κατάλληλο ασθενή κτλ. Βλέπω ότι έχουμε ντροπαλούς συναδέλφους ειδικευόμενους, αν και έχουμε πολλά γνωστά. Είναι και μερικοί που δεν είναι ειδικευόμενοι. Κύριε Καλφούτζο, καλησπέρα παράδειγμα. Κύριε Πιτωράκη, καλησπέρα. Είναι το κύριε Σαρδελή, καλησπέρα. Την κυρία Μαλέσκου, εν πάση περιπτώσει, βλέπω και ανθρώπους που είναι λίγο μετά την ειδικότητα, κανένα δύο χρόνια. 15. Εντάξει, ναι, όσα είναι τέλος πάντων. Και εμείς μεγαλώσαμε λίγο, μου φαίνεται. Τον κύριο Μερμίγκη, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει να κάνει ερώτηση στον κύριο Πορπόδη, πρέπει να την κάνει στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, γιατί ο κύριος Πορπόδης θα μας αφήσει σε λίγο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα το, κύριε Πορπόδη, θα το στηρίξω για να προλάβετε το αεροπλάνο. Οπότε, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Και θα, πώς το λένε, και να ρίστο επανειδήν. Καλό ταξίδι. Κύριε Σάμιτα, τη μισή παρουσίαση την έχει κάνει ο κύριος Πορπόδης ούτως ή άλλως. Οπότε δεν είσαι χαλαρός. Ή θα πεις αντίθετα με εκείνο που είχε πει ο κύριος Πορπόδης. Οπότε αυτά περιμένω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε αν δουλεύουν όλα σωστά εδώ με τις πολλές οθόνες που έχω. Κωστή, φαντάζομαι το βλέπετε, εντάξει. Ναι, ναι, το βλέπουμε και χωρίς μάτι το βλέπουμε. Και τη με βοήθειά σου κάποια στιγμή εδώ πέρα, γιατί θα επιχειρήσω να κάνω μια αναδρομή στα χρόνια που εγώ ήμουν υποψήφιος διδάκτορας και εσύ ήσουν τότε established, ενώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι του σοβαρά συνήθως και των οδηγιών μπορεί κάτι να μου ξεφεύγει. Δεν θέλω να τονίσω διαφορά σε ηλικία, διαφορά σε εμπειρία. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω λοιπόν για το σοβαρό βροχικό άσθημα από τη διάγνωση στη θεραπεία και θα προσπαθήσω, επειδή το μάθημα δεν το κάνω συνήθως, δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ γενικά στις ομιλίες μου, νομίζω το ξέρετε, αλλά επειδή είναι εκπαιδευτικό, προσπάθησα λίγο να το κάνω έτσι ώστε οι συνάδελφοι που είναι ειδικευόμενοι να μπορέσουν να έχουν μια σφαιρική άποψη για το τι είναι σοβαρό άσθημα, πώς το θεωρούσαμε λίγο παλιότερα, πώς το θεωρούμε τώρα και πώς αυτό μας έχει βοηθήσει στο να το αναγνωρίσουμε και να στοχεύουμε σωστά στους σωστούς ασθενείς στην κατάλληλη θεραπεία. Προσπερνάω λίγο την δήλωση σύγκρουση φερότωμου, που δεν ξέρω αν ισχύει καν σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικό είναι όταν μιλάμε για σοβαρό άσθημα, να ξέρουμε τι είναι το σοβαρό άσθημα και να έχουμε ένα καλό ορισμό για το σοβαρό άσθημα, και νομίζω τον έχουμε και θα το αποδείξω αυτό. Και αυτό διαφοροποιεί το σοβαρό άσθημα από άλλα πράγματα, όπως είναι η ΧΑΠ, που εκεί πάσχει ο ορισμός του.
Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο δείχνει το πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία. Είναι ένα σχήμα που αφορά στην έναρξη της έννοιας και της Τζίνα, που ξεκίνησε κάποια στιγμή το 1993 και με τις πρώτες οδηγίες να βγαίνει το 1995. Κάτι το οποίο εγώ το βίωσα κάποια στιγμή στη δεκαετία του 2000 με 2010 που ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το πεδίο, ήταν ότι το σοβαρό άσθημα όπως το έχουμε τώρα εμείς στο μυαλό μας και που δεν ήταν σοβαρό άσθημα, το σοβαρό άσθημα που είχαμε τότε στο μυαλό μας, οι οδηγίες τότε προσέγγισαν το σοβαρό άσθημα με μία προσέγγιση που έχει να κάνει με τα συμπτώματα. Αυτά τα ωραία σκαλοπάτια που βλέπετε, να δω αν μπορώ να το δείξω, αυτά τα ωραία σκαλοπάτια που βλέπετε εδώ, τα οποία μάλλον μοιάζουν λίγο με τα σκαλοπάτια που έχουμε της Τζίνα πλέον, μοιάζουν οπτικά, δεν μοιάζουν καθόλου ουσιαστικά, γιατί τα σκαλοπάτια τότε που αφορούσαν στη σοβαρότητα του άσθματος είχαν να κάνουν με τα συμπτώματα και την FEV1. Άρα λοιπόν, είχαμε έναν ασθενή που ερχόταν στην πρωτοδιάγνωση πριν καν του δώσεις θεραπεία και είχε πολλά συμπτώματα. Σφύριζε από τα 10 μέτρα που τον έβλεπε, είχε μια FEV1 στο 40-50%. Αμέσως έπαιρνε ένα ταμπελάκι σοβαρό άσθημα, το οποίο τον ακολουθούσε σε όλη τη ζωή. Και αυτό είχε οδηγούσε πολλές φορές σε κάτι πολύ οξύμορο. Ασθενείς οι οποίοι είχαν πολλά συμπτώματα με χαμηλή FEV1. Και οι οποίοι ξεκινάγαν και πέρανε μια εισπνοή φλιξοτάη την ημέρα και σε 3 μήνες ήταν με 90% FEV1, δεν είχαν συμπτώματα και ήταν μια χαρά. Αυτός ο ασθενής είχε σοβαρό άσθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες τότε, που οι οδηγίες αυτές κάνανε κάμποσο καιρό να αλλάξουν. Αντίθετα, είχε ασθενείς που ναι, μεν ερχόντουσαν στην πρωτοδιάγνωση με λιγότερα συμπτώματα, με μια καλύτερη ενδεχομένως FEV1, οι οποίοι όμως τελικά για να μπορέσουν να μην έχουν συμπτώματα, παίρνανε μεγαλύτερες δόσεις φαρμάκων. Και αυτοί οι ασθενείς είχαν μέτριο άσθημα, ήπιο όπως μέτριο άσθημα. Χρειάζονταν όμως περισσότερα φάρμακα. Αυτό λοιπόν το αναγνωρίσαμε κάποια στιγμή στην πορεία και συνειδητοποίησαμε ότι μάλλον γραβγίζαμε σε λάθος δέντρο, να κλέψω λίγο την έκφραση από τους Αμερικάνους, βλέποντας ότι μάλλον δεν πρέπει να εστιάζουμε στα συμπτώματα σε ό,τι αφορά την έννοια του σοβαρού άσθηματος και θα πρέπει να προσεγγίσουμε από άλλη μεριά το όλο θέμα, από τη μεριά του ελέγχου. Και αυτό ήρθε μάλλον με τα αποτελέσματα της μελέτης Gold, που ήταν μια βηματική μελέτη που λέει: παιδιά, εδώ τώρα πρέπει να εστιάσουμε στο να μην έχουμε άσθημα, να μην έχουμε συμπτώματα καθόλου και να δώσουμε όσο φάρμακα χρειάζονται για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Και αυτό ακολούθησε μετά στις οδηγίες και το 2005 μπήκε ο έλεγχος του άσθηματος σαν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ασθενή, του γιατρού που θεραπεύει τον ασθενή. Και φτάσαμε με βάση αυτό το επίκεντρο, να μην έχει αλλάξει ουσιαστικά μέχρι σήμερα, πάντα να στοχεύουμε στον έλεγχο του άσθματος και ουσιαστικά να κατηγοριοποιήσουμε τους ασθενείς με ήπιο, μέτριο, σοβαρό άσθημα ανάλογα με το πόσα φάρμακα χρειάζονται για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε. Φτάσαμε λοιπόν σε έναν ορισμό, ο οποίος είναι σχετικά κοινός μεταξύ Τζίνα και ATS-ERS. Ο ορισμός αυτός ουσιαστικά για το σοβαρό άσθημα υπάρχει εδώ και 10 χρόνια από αυτό το joint guideline του CRS-ATS, και ο οποίος ορισμός τι λέει: έχεις έναν ασθενή που πιστεύει ότι έχει σοβαρό άσθημα. Ωραία. Δες πρώτα αν είναι όντως σοβαρό άσθημα, δες πρώτα εάν θεραπεύεις κάτι διαφορετικό που δεν το έχεις καταλάβει, δες αν έχεις συνοσηρότητα, την οποία δεν την έχεις ελέγξει, και αν λοιπόν έχεις έναν ασθενή ο οποίος χρειάζεται υψηλές δόσεις εισπνεώμενων κορτικοστεροειδών και ένα δεύτερο ρυθμιστικό φάρμακο, πες με λάμα, πες με ακόμα και συστηματικά κορτικοστεροειδή, για να μπορέσει να ελέγξει τα συμπτώματά του και που δεν τα ελέγξει τελικά, παρά το ότι δίνει τόσο πολλά φάρμακα, τότε αυτός έχει σοβαρό άσθημα. Και αυτός ο ορισμός για μένα είναι εξαιρετικός γενικά και πρακτικά και κλινικά για το σοβαρό άσθημα. Χρειάζεται προφανώς και ένα καλό ορισμό για το τι είναι ελεγχόμενο άσθημα, γιατί βασιζόμαστε σε αυτό για να ορίσουμε τι είναι σοβαρό άσθημα. Και αυτός ο ορισμός έρχεται μαζί με τον ορισμό του σοβαρού άσθηματος και αφορά στο μη ελεγχόμενο άσθημα όταν έχεις ένα από τα παρακάτω 4 κριτήρια, όπως πολύ ωραία τα γράφουν τα guidelines αυτά. Έχεις κακό έλεγχο των συμπτωμάτων. Πώς αυτό θα το αποτυπώσεις, πολύ αντικειμενικά, μέσω και ερωτηματολογίων, όπως είναι το ECQ και το ECP. Άρα, ποσοτικοποιείται. Δεν είναι, είχα 2 φορές βήκα αυτή την εβδομάδα, μία φορά την άλλη εβδομάδα και δεν μπορείς να το ελέγξεις. Εάν έχεις συχνές παροξύνσεις, τι σημαίνει συχνές παροξύνσεις? Να έχεις τουλάχιστον 2 παροξύνσεις τον προηγούμενο χρόνο που χρειάστηκαν κορτικοστεροειδή ή 1 παρόξυνση η οποία σε έβαλε στο νοσοκομείο.
άρα και αυτό σε καθιστά ως μη ελεγχόμενο άσθημα, ή έχεις μόνιμη απόθραξη των αναρρωγών, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται από την FEV1 που είναι κάτω από 80%. Να θυμίσω ότι στο άσθημα, σε αντίθεση με τη ΧΑΠ, η απόθραξη των αναρρωγών συνήθως δεν είναι μόνιμη. Είναι αναστρέψιμη, φεύγοντας από την παρόξυνση, παίρνοντας τα φάρμακα που πρέπει να πάρεις, κάποια στιγμή η FEV1 πρέπει να επιστρέψει στο φυσιολογικό. Αν λοιπόν έχεις μόνιμα κάτω από 80%, έχεις μόνιμη απόφραξη, κάτι δεν κάνεις καλά και δεν έχεις ελεγχόμενο άσθημα στον ασθενή σου. Άρα λοιπόν έχουμε έναν εξαιρετικό ορισμό και πλέον μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε σοβαρό άσθημα. Okay. Ένα άλλο πράγμα που συνέβη εκείνη την περίοδο περίπου, δηλαδή τη δεκαετία του 2000-2010, ήταν η εισαγωγή στη ζωή μας ενός όρου που νομίζω άλλαξε πάρα πολύ τα δεδομένα, όρος φαινότυπος. Στην ουσία, τι καταλάβαμε? Καταλάβαμε από δουλειά ανθρώπων όπως ήταν η Σάλι Βένζελ ή ο Ιαν Πάβορ, μάθαμε ότι αυτό το μικρό ποσοστό, αυτό εδώ το μικρό ποσοστό των ασθενών που έχουν σοβαρό, πραγματικά σοβαρό άσθημα, που δεν είναι πάνω από 5 με 10% του συνόλου των ασθενών, δεν είναι το ίδιο. Κάθε ένας από αυτούς τους ασθενείς έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο, που τελικά μπορεί να το μοιράσετε και με άλλους ασθενείς που έχουν σοβαρό άσθημα. Αυτό το πρόσωπο μπορεί να αφορά είτε σε διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά, είτε να αφορά σε διαφορετικά παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού δράσης, είτε να αφορά σε χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ανταπόκριση σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, whatever. Σημασία έχει ότι αναγνωρίσαμε ότι μάλλον οι ασθενείς με σοβαρό άσθημα δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και αυτό οδήγησε λοιπόν στον λεγόμενο φαινότυπο. Σημαντική δουλειά λοιπόν, όπως είπα, σε αυτά έγινε τη δεκαετία εκείνη. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο μάλλον το έχετε ξαναδεί σε διάφορες παρουσιάσεις. Είναι ένα εξαιρετικό σχήμα το οποίο αφορά σε μια μελέτη του Χάλταρ και του Πάβοτ, όπου έγινε μια ανάλυση, μια cluster ανάλυση, δηλαδή στην ουσία πήραν ασθενείς που είχαν μέτριο και σοβαρό άσθημα και προσπάθησαν να βρουν κοινά χαρακτηριστικά και να βρουν ποιοι είναι οι φαινότυποι που μάλλον υπάρχουν στο σύνολο των ασθενών, αν είναι δυνατόν, που έχουν σοβαρό ή ενδεχόμενο άσθημα. Και αυτό που φάνηκε ήταν ότι υπάρχουν πολλοί ασθενείς που ενώ έχουν λίγη φλεγμονή, δηλαδή βρίσκονται σε αυτή τη μεριά, σε αυτή τη μεριά μέχρι εδώ ας πούμε, έχουν πάρα πολλά συντόματα. Αυτοί ήταν ασθενείς οι οποίοι είτε π.χ. ήταν παχύσαρκοι και είχαν μη οριζονοφιλικό άσθημα που εκδηλωνόταν με πολλά συμπτώματα χωρίς να υπάρχει από κάτω μεγάλο υπόβαθρο φλεγμονής, είτε είχαν early onset, πρώην εισέναρξης άσθημα ατοπικό, με πολλά συμπτώματα αλλά με χαμηλό φλεγμονώδης υπόβαθρο, και αυτοί οι ασθενείς πολλές φορές μπορεί να ελεγχόντουσαν σχετικά εύκολα. Αντίστοιχα, υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι έχουν πολύ υψηλή φλεγμονή και λίγα συμπτώματα. Ασθενείς οι οποίοι είχαν συνήθως όψιμη έναρξη σε οζυνοφιλικό άσθημα, μπορεί να είχαν και μόνιμη απόφραξη των αεραγωγών. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά ξαναμένα να κατανοούμε ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε συγκεκριμένα προφίλ ασθενών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που ενδεχομένως θα είχαν και την ίδια συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση στη θεραπεία. Και αρχίσαμε να ψάχνουμε τρόπους να μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε αυτούς τους ασθενείς. Και εδώ μπήκε η έννοια του βιοδείκτη. Τι εννοούμε με το βιοδείκτη? Κάποια ουσία, κάποιο πράγμα το οποίο είναι ποσοτικοποιήσιμο, δηλαδή μπορούμε να το μετρήσουμε και που μπορούμε να το μετρήσουμε αν είναι δυνατόν και εύκολα, και που, μέσω του οποίου, αν το βρούμε, ανάλογα των μετρήσεων, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ενδεχομένως το φαινότυπο του ασθενούς που έχουμε μπροστά μας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ακόμα και σήμερα γίνονται μεγάλες προσπάθειες να μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένους βιοδείκτες που τηρούν αυτά τα κριτήρια, και έχουμε ψάξει σε πολλά βιολογικά επίπεδα. Ας πούμε, πες με πώς τον ηλεκτρονική μύτη, πες με συμπύκνωμα εκπαιδεύουν αέρα, το Exhaled Breath Condensate, πες με NO, πες με ιοσινόφιλο, είτε στο περιφερικό αίμα, είτε στο ιστό, σε βιοψίες, είτε στο βάλπερ, είτε στα προκλητά πτύελα. Ακόμα και βιοδείκτες στα ούρα δοκιμάστηκαν πάρα πολλά και δοκιμάζονται, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και στην ουσία, αυτό που μας έχει μείνει και που έχει περάσει και σε πολλές κλινικές μελέτες, αλλά και που στην καθημερινή κλινική πράξη το χρησιμοποιούμε, είναι τα ιοζυνόφυλλα περιφερικά στο αίμα και όχι στον ιστό προφανώς, γιατί όπως είπε ο κ. Προκόπης πριν, μπορούμε να κάνουμε βιοψίες, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε σε όλους. Το NO και η IgE, όπως αυτή αντικατοπτρίζει, ας πούμε, και το αλλεργικό προφίλ των ασθενών.
Το γεγονός λοιπόν ότι καταφέραμε σιγά σιγά να βρούμε συγκεκριμένους διοδείκτες, οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα με τον κάθε φαινότυπο, μας βοήθησε σταδιακά να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω και να αναγνωρίσουμε ενδεχομένως και το παθοφυσιολογικό μηχανισμό πίσω από το κάθε διοδείκτη, που είναι υπεύθυνος δηλαδή για την έκφραση του διοδείκτη και για τον εκάστοτε φαινότυπο που έχουμε μπροστά μας. Αυτός ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός ονομάθηκε για πρώτη φορά από τον Γιον Λότβαλ το 2011 ως ενδότυπος. Και αυτός ο όρος, πάντα ο Λότβαλ είναι πολύ εκφραστικός και πολύ έξυπνος άνθρωπος, επικράτησε στη βιβλιογραφία για να χαρακτηρίζει ουσιαστικά το μηχανισμό πίσω από το άσθημα που έχουμε μπροστά μας. Και εμείς τι ξέραμε μέχρι τότε σε ό,τι αφορά την παθοφυσιολογία του άσθματος? Κάποιοι από εσάς προφανώς το έχετε διαβάσει ιστορικά, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, υπάρχει ακόμα και σαν έννοια. Εγώ μεγάλωσα με το παράδειγμα της Helper 1 φλεγμονής, έναντι της Helper 2 φλεγμονής. Μιλάμε πάντα για τα λιμφοκύτταρα, τα βοηθητικά, και της ισορροπίας που υπάρχει στον οργανισμό σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση του ανοσολογικού με αυτούς τους δύο μηχανισμούς, η οποία μπορεί να διαταραχθεί και να επικρατήσει η TH1 φλεγμονία από τα Helper 1 κύτταρα, που αυτά ουσιαστικά θα εκκρίνουν κυταροκίνες της κατηγορίας αυτής, που πες με τελεφερόνι, πες με τελευκίνη 1, πες με τελευκίνη 2, η οποία ουσιαστικά εκδηλώνεται σε αυτοάνωσα νοσήματα ή στο άσθημα εκείνο που δεν έχει να κάνει με αλλεργία. Παλιότερα αναφερόμασταν σε αυτό και σαν ενδογενές άσθμα, και έχουμε και την TH2 φλεγμονή, η οποία ερχόταν όταν η ισορροπία διαταρασσόταν πάλι στον οργανισμό, σε ασθενείς που έχουν αλλεργικό άσθμα με επέκριση κυταροκινών του τύπου της τελευκίνης 5-13 και την εκδήλωση του άσθματος, όπως εννοούμε, το άσθμα, το αλλεργικό άσθμα, στους ασθενείς που έχουμε μπροστά μας. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα, όσο αφορά την παθοφυσιολογία των ασθενών με άσθμα και δι σοβαρό άσθμα, άρχισε σιγά σιγά να καταραίει την δεκαετία αυτή, αφού ήρθαν οι φαινότυποι στη ζωή μας, γιατί αρχίσαμε να βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι είχαν ένα προφίλ και ένα φαινότυπο που δεν μπορούσε να εξηγηθεί μέσα από αυτή τη θεωρία. Και μια σημαντική κατηγορία τέτοιων ασθενών ήταν οι ασθενείς οι οποίοι είχαν ένα άσθμα το οποίο φαινόταν να είναι της κατηγορίας του Helper 2 λεμφοκυττάρου, είχαν ιοζυνόφυλλα πάρα πολλά, είχαν ιδελευκίνη 5, είχαν όλο αυτό το προφίλ, χωρίς όμως σαφέστατα να έχουν αλλεργία. Να μην είναι αλλεργικοί, να μην έχουν αλλεργική ρινίτιδα, να μην έχουν θετικά skin prick test, να μην έχουν τίποτα. Οπότε, με τη βοήθεια λοιπόν των διοδικτών για καθοδήγηση και αναζήτηση, υπήρξε μια ελληνική έρευνα η οποία κάποια στιγμή αναφέρουμε σε ένα από τα αποτελέσματα τα οποία ήταν σημαντικά στην εξέλιξη γενικά της θεωρίας πίσω από το σοβαρό άσθμα. Ταυτόχρονα σχεδόν το 2010 σε περιοδικά εξαιρετικά όπως το Nature και το PNAS αναγνωρίστηκε μια νέα κατηγορία κυττάρων η οποία ουσιαστικά συμπεριφερόταν σαν λευκοκύτταρο χωρίς όμως να ανήκει στην κατηγορία των λευκοκυττάρων. Αντίθετα, αυτό που φάνηκε ήταν ότι άνοιγε στη φυσική ανοσία και η κάθε μελέτη το ονόμασε διαφορετικά στην αρχή. Πες με natural helper cell, πες με neocyte, είχε innate helper type 2 cell, γιατί στην ουσία τα κύτταρα αυτά μοιάζανε με βοηθητικά τα δύο κύτταρα, οι helper 2 cells, χωρίς όμως να εκφράζουν κανένα παράγοντα, lineage παράγοντα, στην επιφάνειά τους που να τα κατηγοριοποιεί στην κατηγορία της κυταρικής ανοσίας και των λευκοκυττάρων. Δεν είχαν CD3, CD4, CD8 που αφορούν σε τα λευκοκύτταρα, δεν είχαν CD19, δεν είχαν β220 που είναι δείκτες για β κύτταρα, και παρόλα αυτά όταν ενεργοποιούντουσαν παρέαγαν κυταροκίνες της κατηγορίας του TH2, δηλαδή τελευκίνη 5, τελευκίνη 13, και αυτά μπορούσαν να ενεργοποιηθούν τα κύτταρα, δίνοντάς τους είτε τελευκίνη 2, που ναι, μεν συμμετέχει και αυτή στο cascade των τάφνων φωτιτάρων, αλλά και άλλες κυταροκίνες άγνωστες ωστότε, οι οποίες άρχισαν πλέον να βγαίνουν στην επιφάνεια, όπως ήταν η τελευκίνη 25, η τελευκίνη 33 και αρκετά αργότερα, κάπου εκεί τέλος πάντων, και η TSLP για την οποία θα μιλήσουμε στην πορεία. Τα κύτταρα λοιπόν αυτά
αργότερα με ένα κονσένσους που εκεί και ονομάστηκαν οι νέοι κλειφότσελς, ελληνιστή λεμφοειδή κύτταρα της φυσικής ανοσίας ή εγενή λεμφοειδή κύτταρα. Βρέθηκαν ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αυτών των κυττάρων, διάφορες ομάδες, οι οποίες συμπεριφέρονται, ξεκινάνε από ένα προγονικό κύτταρο που είναι ίδιο, αλλά συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν διαφοροποιηθούν. Μία από αυτές τις ομάδες ήταν και τα innate lymphoid cells τύπου 2, που συμπεριφερόντουσαν με τον τρόπο που σας είπα, δηλαδή σαν να έχεις τη του φλεγμονή, χωρίς να έχεις όμως ενεργοποίηση αλλεργικού μονοπαθιού, δεν των κυττάρων κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν φτάσαμε από το κλασικό μονοπάτι, το αλλεργικό, το οποίο αφορά στην έκθεση του βλενογόνου σε κάποιο αλλεργιογόνο, το πράιμινγκ των δεντρικών κυττάρων, την ενεργοποίηση των δεντρικών κυττάρων και την αντιγονοπαρουσίαση του αλλεργιογόνου μέσω των NHC2 complexes στα αόρατα λεμφοκύτταρα, τα οποία θα διαφοροποιηθούν και αυτά στην πορεία σε TH2 λεμφοκύτταρα και τα οποία θα παράγουν τις τελευκίνες τους, 4, 5, 13, και τα οποία θα υπάρχουν αρχικά τα β' κύτταρα, θα τα κάνουν πλασματοκύτταρα, θα παράγουν IgE, ειδική IgE για το αλλεργιογόνο που αρχικά βρέθηκε στην επιφάνεια του πλενογόνου, και η οποία IgE μετά θα πάει να κολλήσει στα μαστοκύτταρα και θα τα αποκοκυρώσει και θα προκαλέσει συμπτώματα άσθματος. Και αυτά τα λεμφοκύτταρα επίσης θα παράγουν την τελευκίνη 5 και θα παράγουν και ιοζυνόφυλλα. Και σαφέστατα, όταν έχει αλλεργική φλεγμονή, θα έχει και ιοζυνόφυλλα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Άρα λοιπόν, εκτός από αυτό το μονοπάτι, πλέον αναγνωρίστηκε και ένα άλλο μονοπάτι μέσω των innate lymphoid cells 2, το οποίο μονοπάτι δεν απαιτεί την επίδραση αλλεργιογόνου, δεν απαιτεί την ύπαρξη αλλεργικού μονοπατιού, και το οποίο ILC2 σαν ένα λεμφοκύτταρο της φυσικής ανοσίας, έτσι θα πρέπει να το θεωρούμε, ενεργοποιείται από βλάβη στο επιθήλιο, από διάφορους παράγοντες. Το επιθήλιο πλέον λαμβάνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην παθογένεια του άσθματος, γιατί εκτός από το μηχανικό barrier, το μηχανικό φράγμα, όλοι πιστεύαμε μέχρι κάποια δεκαετία ότι δρά, έχει πλέον και λειτουργικό χαρακτήρα και σοβαρό ρόλο στον κυταρικό καταράκτη, αφού παράγει υπερλευκίνες που αναγνωρίστηκαν ως η τελευκίνη 25, η τελευκίνη 13, αλλά και η TSMP, η ανθρώπινη στοματική, πώς το λένε, λεφοποιητίνη, οι οποίες επάγουν την ορίμανση και τη διαφοροποίηση κατευθείαν των innate lymphoid cells τύπου 2, χωρίς τη μεσολάβηση λεμφοκυττάρων απαραίτητα, χωρίς τη μεσολάβηση των ενεργητικών κυττάρων, και μέσω της ενεργοποίησης αυτών των κυττάρων, τα οποία είναι πολυπράγμονες, μπορούν να πιάσουν και να επηρεάσουν πολλά κύτταρα, είτε μιλάμε για effector cells, είτε μιλάμε για δομικά κύτταρα, και να εξηγήσουν από μόνα τους ένα σοβαρό ιοζυνοφιλικό άσθημα, χωρίς να υπάρχει από πίσω του αλλεργία. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε στους δύο βασικούς ενδότυπους που πάνω στους οποίους στηρίζεται όλη η σύγχρονη προσέγγιση ό,τι αφορά το άσθημα και δει το σοβαρό άσθημα, το T2 high άσθημα και το T2 low άσθημα, το type 2 high άσθημα, τύπου 2 με υψηλό τύπου 2 άσθημα και το χαμηλό τύπου 2 άσθημα, οποίο ουσιαστικά ενσωματώνει όλες τις νόσεις αυτές που έχουμε σε ένα μοντέλο. Και σε ό,τι αφορά το τύπου high άσθημα, δεν τα ξαναλέω, τα περνάω πολύ γρήγορα. Μιλάμε για το κλασικό αλλεργικό μονοπάτι, ενεργοποίηση των TH2 cells από τα ενεργητικά κύτταρα, ενεργοποίηση των β' κύτταρων, IgE μας το κύτταρα, και έχουμε και την ενεργοποίηση απευθείας των ιοζυνοφύλων. Τα T-helper 2 cells μπορούν να ενεργοποιήσουν τα ILC2, ανεξάρτητα με υπάρχει αλληλεπίδραση, και αυτά να συμβάλλουν επίσης στην ιοζυνοφιλία. Και από εκεί και πέρα έχεις το ανεξάρτητο από την αλλεργία μονοπάτι που σας έδειξα πριν με την ενεργοποίηση των ILC2 κυττάρων. Και έχεις και το T2 low άσθημα. Σε αυτό αναφερόμαστε πολλές φορές σαν low T2 high άσθημα. Ουσιαστικά μιλάμε για τον ενδότυπο εκείνο των ασθενών που έχουν σοβαρό άσθημα, οι οποίοι όμως δεν εκφράζουν κανένα βιοδείκτη για το T2 high άσθημα. Ποιοι είναι αυτοί οι βιοδείκτες, τους είπαμε και πριν, τα πολλά ιοσινόφυλλα, η IgE, η ύπαρξη αλλεργίας, αποπίας, θετικά skin test, το υψηλό NO. Όλα αυτά λοιπόν απουσιάζουν από αυτό τον τύπο, τον ενδότυπο άσθματος, και ουσιαστικά δεν έχουμε κάποιον βιοδείκτη που να είναι ακόμα ειδικός για αυτό το άσθημα. Και ποια κύτταρα συμμετέχουν σε αυτό τον ενδότυπο?
Προφανώς τα δελτητικά κύτταρα από όπου ξεκινάει η αντιγονοπαρουσίαση, η οποία πηγαίνει προς τη μεριά των τάφλευων κυττάρων, που οριμάζουν αλλά όχι προς TH2 κατεύθυνση, αλλά TH1 κατεύθυνση ή TH17 κατεύθυνση. Εδώ συμμετέχουν και τα innate lymphoid cells, αλλά άλλης ομάδας, της ομάδας 3, και όλα αυτά παράγουν κυταροκίνες που δεν έχουν σχέση με τις κυταροκίνες της ανταπόκρισης της αλλεργικής ή της ιοζυνοφιλικής. Μιλάμε για κυταροκίνες όπως είναι η ιντερφερόνη 1, η ιντερφερόνη γάμα, η ιντερλευκίνη 1, η ιντερλευκίνη 17 και ούτω καθεξής, οι οποίες οδηγούν συνήθως σε ουδετεροφιλική φλεγμονή και όχι ιοζυνοφιλική, και συνδέονται με χαρακτηριστικά άσματος όπως είναι το άσμα που έχει ιστική αναδιαμόρφωση από το λεγόμενο remodeling, άσμα το οποίο μπορεί να συνδέεται με τη βαχυσαρκία, με το κάπνισμα, άσμα το οποίο συνήθως δεν ανταποκρίνεται στα κορτικοστεροειδή. Δύσκολα άσματα για τα οποία ακόμα αντιμετωπίζουμε προβλήματα και δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε με το ποσοστό που θα θέλαμε. Η πιο λοιπόν βαθιά γνώση των φαινότυπων και των ενδότυπων ήταν τελικά που μας οδήγησε στο να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε περισσότερα μονοπάτια, περισσότερα κύτταρα που εμπλέκονται στη φλεγμονή, περισσότερες κυταροκίνες, περισσότερους θεραπευτικούς δυνητικά στόχους και να έχουμε άρα στη διάθεσή μας πλέον πάρα πολλές, για εμάς που ξεκινήσαμε με μόνο ένα ή κανένα, διαφορετικές στοχευμένες βιολογικές θεραπείες για το σοβαρό άσθημα. Και αυτό φυσικά αντικατοπτρίζεται και από τις οδηγίες που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό άσθημα. Στο βήμα 5, λοιπόν, στις κατευθύνσεις οδηγίες για τον Τζίνα, όλες αυτές οι επιλογές που έχουμε σε ό,τι αφορά τους βιολογικούς παράγοντες είναι εκεί και μας λένε ότι πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε όταν το άσθημα που έχουμε είναι μη ελεγχόμενο. Και το ερώτημα είναι, πότε θα μπω στη διαδικασία να βάλω βιολογικό παράγοντα και ποιον βιολογικό παράγοντα θα επιλέξω. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε φτάσει απέναντι σε αυτό το ερώτημα, είναι να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε το φαινότυπο και τον ενδότυπο του ασθενούς που έχουμε μπροστά μας. Υπάρχουν διάφοροι γενικά αλγόριθμοι που μας βοηθάνε να το κάνουμε αυτό. Θα σας παρουσιάσω ένα αλγόριθμο που είχαμε γράψει με τον κύριο Σέρβα και με άλλους συναδέλφους πριν από λίγα χρόνια, το οποίο θέλει ένα update, αλήθεια είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει το concept παραμένει το ίδιο και το οποίο μας βοηθάει να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τα αρχικά μας βήματα και να προχωρήσουμε μέχρι το τελικό βήμα που είναι η επιλογή του βιολογικού παράγοντα. Το πρώτο βήμα λοιπόν, όταν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος θεωρούμε ότι έχει σοβαρό άσθημα το οποίο είναι μη ελεγχόμενο, είναι να δούμε αν πραγματικά αυτός ο ασθενής έχει πρώτα απ' όλα σοβαρό άσθημα και δεν έχει κάτι άλλο. Να δούμε λοιπόν τη συνωσιρότητα, να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να το ελέγξουμε, κάτι που δεν είχαμε αναγνωρίσει. Γιατί προφανώς αν ασθενής μας έχει και καρδιακή ανεπάρκεια που είναι μη ελεγχόμενη, προφανώς και θα έχει συμπτώματα που προσομοιάζουν με άσθημα σοβαρό ή θα έχει όντως εξάρσεις οι οποίες οφείλονται στη συνωσιρότητά του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε αυτό. Και το δεύτερο πράγμα είναι να δούμε εάν παίρνει τη θεραπεία του. Το compliance γενικά είναι πολύ χαμηλό στις μελέτες που δεν ξεπερνάει πολλές φορές το 30% και το 40%. Εάν κάνει σωστά το φαρμακό του, ναι, το παίρνει, αλλά το παίρνει σωστά. Και εφόσον τα έχουμε ελέγξει αυτά, πολλές φορές μπορεί να σκεφτούμε να αλλάξουμε συσκευή, να αλλάξουμε κατηγορία συσκευής, γιατί μπορεί στο συγκεκριμένο ασθενή να πηγαίνει καλύτερα ένα άλλο φάρμακο, άλλη μια άλλη συσκευή, και τελικά να δούμε ότι όχι πολύ συχνά, αλλά τελικά το άσθημα του τελικά ελέγχεται με αυτές τις παρεμβάσεις. Εάν λοιπόν σιγουρευτούμε ότι τα έχουμε κάνει όλα αυτά και το άσθημα παραμένει μη ελεγχόμενο, τότε καλούμαστε να φαινοτυπήσουμε και ενδοτυπήσουμε τον ασθενή χρησιμοποιώντας διάφορα κλινικά χαρακτηριστικά και διάφορους βιοδείκτες. Και ποιοι είναι αυτοί? Μιλάμε, όπως είπα και πριν, για βιοδείκτες όπως είναι τα ιοζυνόφυλλα, το φενόου, το αν υπάρχει αλλεργία ή όχι, τα επίπεδα της IgE και ούτω καθεξής. Και ουσιαστικά αυτά που χρησιμοποίησαμε στον αλγόριθμο αυτό ήταν η ύπαρξη ατοπίας, η IgE να είναι πάνω από 100, το ενώ να είναι πάνω από 30, τα ιοζυνόφυλλα πάνω από 300 στο περιφερικό αίμα και τα ιοζυνόφυλλα στα περιφερικά, στο πίελα να είναι πάνω από 2%. Με αυτά τα κριτήρια θέσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο ασθενής μας έχει όσο περισσότερα έχει τόσο καλύτερο, τι του φάει άσθημα. Η παντελής έλλειψη αυτών, γιατί όπως πάμε δεν υπάρχει βιοδείκτης για το τι του λέω άσθημα, κατατάσσει τον ασθενή στο τι του λέω άσθημα.
Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι να δούμε αν έχουμε τι του high ή τι του low άσθμα. Το κάναμε αυτό λοιπόν και αποφασίζουμε ότι ο ασθενής έχει μάλλον έχει τι του high άσθμα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση που θέτουμε είναι, ωραία, έχει τι του high άσθμα, τι έχει, έχει αλλεργικό, ενδότυπο και φαινότυπο, έχει ιωσινοφιλικό, έχει κάτι που δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Σε ό,τι αφορά το αλλεργικό φαινότυπο, κοιτάμε πάλι αυτούς τους δύο δείκτες και βλέπουμε πόσους από αυτούς έχει και αν έχει μόνο αυτούς. Προφανώς ένας ασθενής που έχει πρώην εισέναρξη άσθμα, έχει θετικά αράστη ή σκύπρι τεστ για αλωτία αλλεργιογόνα, έχει κλινικά αλλεργίες, έχει αλλεργική ρινίτιδα, έχει IgE υψηλή, πάνω από 100, έχει NO που ξεπερνάει το 30, έχει ιωσινόφυλλα. Αυτός ο ασθενής έχει αλλεργικό άσθμα με προεξάρχον βέβαια σημείο το να υπάρχει αλλεργία, δηλαδή να υπάρχει οπωσδήποτε skin prick test θετικό για ολοητές αλλεργιογόνα, να έχει IgE υψηλή και να έχει και κλινικά αλλεργία. Μετά πας να δεις αν ο ασθενής έχει ιωσινοφιλικό φαινότυπο ενδότυπο. Ο ασθενής λοιπόν ο οποίος συγκεντρώνει περισσότερα χαρακτηριστικά από την ομάδα Β, δηλαδή ο ασθενής ο οποίος έχει συνήθως όψιμη σε ένα ξάσμα. Έχει, μπορεί να μην έχει καθόλου σκυπριτές θετικά ή να έχει, αλλά να μην έχουν μάλλον κλινικό significance, δηλαδή να μην βλέπουμε ότι συμμετέχει ιδιαίτερα στην νόσο του. Δεν έχει ιδιαίτερα IG. Έχει ρινικούς πολύποδες. Έχει πολύ υψηλή NO, δεν είναι χαμηλή. Έχει πολύ υψηλά ιοζινόφυλλα. Με προφανώς προεξάρχον σημείο να υπάρχουν υψηλά ιοζινόφυλλα. Σε αυτούς τους ασθενείς μπορούμε να καταλήξουμε ότι μάλλον έχουν ιοζινοφυλλικό ενδότυπο και φαινότυπο. Και υπάρχουν και ασθενείς που όπως δείχνουν διάφορες μελέτες και registries, όπως είναι το βελικό registry, έχουν χαρακτηριστικά και από τις δύο ομάδες. Ούτε μπορείς να ξεχωρίσεις ακριβώς ποιο είναι το προεξάρχον χαρακτηριστικό τους εκείνο που, ποιο είναι δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο πάγει το άσθμα τους στο σοβαρό. Είναι η ιωσινοφιλία ή είναι η αλλεργία. Αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάσει στο 50%. Και είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν ένα αλληλοεπικαλυπτόμενο φαινότυπο που είναι το overlap φαινότυπος που λέμε και εμείς πολλές φορές στα αγγλικά, στο σχολείο μας. Και αυτοί οι ασθενείς αποτελούν και αυτοί ένα σύνολο ασθενών που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν τώρα έχω διαλέξει το φαινότυπο, έχω διαλέξει τον ενδότυπο. Τι κάνω? Τώρα διαλέγω τη θεραπεία. Και ουσιαστικά η θεραπεία που έχουμε διαθέσιμη εμείς εδώ στο δικό μας μικρόκοσμο. Είναι τα φάρμακα που βλέπετε στην κατηγορία την αριστερή. Μιλάμε για το αναμαλιζουμάπι, το μεπολίζουμαπ, το ρεσλίζουμαπ που δεν υπάρχει, γι' αυτό το έχω εγκρίνει στην Ελλάδα. Η μεραλιζουμάπι που ήρθε καθυστερημένα στην Ελλάδα, αλλά την έχουμε λίγα χρόνια. Το ντουπίλουμαπ που το είχαμε και το χάσαμε και ελπίζω να το ξαναβρούμε, γιατί πλέον για θεραπευτικούς λόγους δεν είναι διαθέσιμο. Και το New Kid on the Block που ήρθε ουσιαστικά πριν λίγο καιρό να μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να το γράψουμε χωρίς ηλεκτρονική προέγκριση, το τεζεπέλιμα. Πάμε λοιπόν στο μαλίσουμα. Το μαλίσουμα προφανώς, όπως το ξέρετε όλοι, αφορά στους ασθενείς που έχουν αλλεργικό, σοβαρό, μη ελεγχόμενο άσθμα. Ασθενείς οι οποίοι έχουν συχνές παροξύνσεις, κακό έλεγχο της νόσου και τουλάχιστον ένα θετικό skin prick test στη ένα ολοητές αλλεργιογόνο, IgE πάνω από 30. Αυτές είναι οι ενδείξεις του φαρμάκου. Και προφανώς αυτό το φάρμακο αφορά στους ασθενείς που έχουν να κάνουμε με τον αλλεργικό ενδότυπο που τον εξηγήσαμε πριν. Με το αλλεργιογόνο και την έκκληση της IgE κτλ. Δεν ξεχνάμε ότι σε αυτόν τον ασθενή πονέσει και η ιωσινόφυλλα. Αλλά αυτό που ουσιαστικά τραβάει την νόσο είναι το αλλεργικό του κομμάτι. Και τι είναι το μαλίσουμα? Είναι ένα αντίσωμα μονοκλονικό το οποίο μπλοκάρει την ελεύθερη IgE. Άρα δεν την αφήνει να θράσει και μπλοκάρει το κυταρικό, τον φλεγμονώτη καταράκτη σε αυτό εδώ το επίπεδο ουσιαστικά. Είναι λοιπόν ένα φάρμακο το οποίο άλλαξε το τοπίο όταν πρώτο ήρθε. Δεν είχαμε τότε άλλο βιολογικό παράγοντα. Υποστηρίχθηκε από μια μεγάλη σειρά κλινικών μελετών τότε, οι οποίες είχαν σαν πρωταρχικό στόχο τη μείωση των παροξύνσεων και κατά δεύτερο λόγο τη μείωση της ανάγκης χρήσης συστηματικών κορτικοστεροειδών. Και το οποίο έδειξε εξ αρχής την αποτελεσματικότητά του ό,τι αφορά τη μείωση των σοβαρών παροξύνσεων, αλλά και τη μείωση στην ανάγκη χρήσης περός κορτικοστεροειδών, το κορτικοστεροειδή sparing effect, στους ασθενείς που είχαν αλλεργικό, σοβαρό ή ελεγχόμενο άσθμα. Στη συνέχεια ήταν διάφορες μελέτες που έδειξαν ότι δεν είναι όλα άσπρα μαύρα, δηλαδή δεν είναι, δουλεύει μόνο στο καθαρά αλλεργικό άσθμα, αλλά μπορεί να δουλέψει και σε ασθενείς που έχουν ναι, με ένα αλλεργικό άσθμα, αλλά έχουν και πολλά ιωσινόφυλλα.
που μπορεί να μας μπερδέψουν και να μας πούν ότι πάει για ιοζυνοφιλικό άσθμα, αφού οι μελέτες αυτές δείξαν ότι έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα και σε ασθενείς που έχουν και πολλά ιοζυνόφιλα και υψηλού δείκτες D2 high άσθματος, όπως είναι το ΕΝΟ και η περιοστήνη. Και ήρθαν και στο τέλος μελέτες καθημερινής κλινικής πρακτικής, για τις οποίες ακούμε πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, οι επόμενες real life μελέτες. Και παραθέτω αυτή την real life μελέτη που έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα με πρώτο συγγραφέα την κυρία Παπαϊωάννου και με συνεργασία πολλών από εμάς, πολλών κέντρων που ασχολούνται με το σοβαρό άσθμα, και στην οποία φάνηκε σε πάνω από 40 ασθενείς με σοβαρό άσθμα που πέραν ομαλιζουμάμπ, διαλεγικό άσθμα, η ασφάλεια του φαρμάκου πρωτίστως, αφού εδώ δίνεται για πάνω από 8 χρόνια κατά την καταγραφή της μελέτης και η αποτελεσματικότητά του προφανώς σε βάθος χρόνου. Πάμε λίγο στο ιοζυνοφιλικό άσθμα. Οι επιλογές που έχουμε εδώ πλέον είναι πολλές περισσότερες. Μιλάμε για φάρμακα τα οποία μπλοκάρουν κατευθείαν την ιοζυνοφιλική φλεγμονία, όπως είναι το μεκολίζουμα, το ρεσλίζουμα, το πεναλίζουμα. Μιλάμε λοιπόν, τα έχω δείξει και πριν, για αυτό το μονοπάτι εδώ, το οποίο αφορά είτε στο αλλεργικό μονοπάτι, αλλά που έχει πολύ ιοζυνοφιλία, είτε κυρίως στο καθαρά ιοζυνοφιλικό άσθημα, στο οποίο δεν συμμετέχει καθόλου το κομμάτι της αλλεργίας και μιλάμε για το επαγόμενο από τα LC2 ιοζυνοφιλικό άσθημα. Έχουμε εδώ τρία φάρμακα λοιπόν. Τα δύο από αυτά, το μεκολίζουμα και το ρεσλίζουμα, είναι μονοκλονικά αντισώματα τα οποία μπλοκάρουν κατευθείαν την ιντερλευκίνη 5 σαν λάικα, ενώ το πεναλίζουμα δρά λίγο διαφορετικά αφού μπλοκάρει τον υποδοχέα στον οποίο συνδέεται η ιντερλευκίνη 5. Άρα έχουμε μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το μηχανισμό δράσης. Πάμε να δούμε λίγο πρώτα το μεκολιζουμάμπ, που ήταν το πρώτο ουσιαστικά φάρμακο που μας ήρθε για το ιοζυνοφιλικό άσθμα, με ένδειξη στους ασθενείς που έχουν ιοζυνοφιλία, ιοζυνοφιλικό άσθμα με συχνές παροξύνσεις, πάνω από 150 ιοζυνόφιλα στη μέτρηση πριν ξεκινήσουν τη θεραπεία ή πάνω από 300 ιοζυνόφιλα το προηγούμενο χρόνο, μια γενική αίματος στην ουσία. Και αυτό βασίστηκε σε μια πληθώρα κλινικών μελετών που να θυμίσω, μάλλον να το πω γιατί περισσότεροι μπορεί να μην το ξέρουν, οι αρχικές μελέτες του φαρμάκου ήταν αρνητικές, δεν είχαν θετικά αποτελέσματα, γιατί δεν στόχευαν ουσιαστικά στο φαινότυπο και τον ενδότυπο που θέλαμε, το καθαρά ιοζυνοφιλικού άσθματος, αλλά τους είχαν βάλει όλους μαζί. Φάνηκε λοιπόν ότι όταν στοχεύσανε στους ασθενείς που ήταν περισσότερα ιοζυνόφιλα, είχε αποτελεσματικότητα το φάρμακο και οι μελέτες εδώ πάλι επικεντρώνονταν στην μείωση των παροξύνσεων και στην μείωση της ανάγκης χρήσης συστηματικών κορτικοστεροειδών. Από τις μελέτες λοιπόν της φάσης 3 του φαρμάκου, της DREAM και COLUMBA, φάνηκε η αποτελεσματικότητα στη μείωση των παροξύνσεων. Μάλιστα εδώ αυτό που μπορείτε να δείτε είναι ότι μετά τη μελέτη DREAM κόπηκε το φάρμακο και διακόπτοντας το φάρμακο αυξήθηκαν πάλι οι παροξύνσεις, μπαίνοντας όμως στην μελέτη που ήταν μεγαλύτερη διάρκεια στην COLUMBA, είδαμε ότι το φάρμακο συνέχισε να δουλεύει ρίχνοντας πάλι τις παροξύνσεις σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και τα δεδομένα λοιπόν αυτά επιβεβαιώθηκαν και σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής. Στη μελέτη Reality υπήρξε μια πολυκεντρική μελέτη Real Life, στην οποία εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα του ΜΕΠΟ σε συνθήκες αυτές καθημερινής κλινικής πρακτικής, σε ασθενείς οι οποίοι τους οποίους έχουμε ενδεχομένως και μπροστά μας στην καθημερινότητα, μειώνοντας τις παροξύνσεις αλλά και την ανάγκη χρήσης συστηματικών κορτικοστεροειδών σε ποσοστά που ήταν ίσως μεγαλύτερα και από τις εγκριτικές μελέτες του φαρμάκου. Και δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω και την δική μας μελέτη Real-Life εδώ στην Ελλάδα εννοώ, που ξεκίνησε από το Αττικό και από τον κύριο Λουκίδη και στην οποία πάλι συμμετείχαμε πάρα πολλοί συνάδελφοι και στην οποία φάνηκε ότι και στους Έλληνες ασθενείς το φάρμακο αυτό είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, μειώνοντας τις παροξύνσεις τον πρώτο και δεύτερο χρόνο κατά 70% και στο ίδιο ποσοστό και τους ασθενείς οι οποίοι κατάφεραν να κόψουν τελείως τα συστηματικά κορτικοστεροειδή. Πάμε στην τρίτη επιλογή που έχουμε για αυτό το τύπο ενδότυπο άσθματος, του ιοζυνοφιλικού άσθματος, που είναι το μπεναλίζουμαμπ, η οποία, όπως είπα, εδώ στην Ελλάδα καθυστέρησε λίγο να έρθει για γραφειοκρατικούς λόγους, δρά λίγο διαφορετικά, μπλοκάρει τον υποδοχέα. Και αυτό που φάνηκε ουσιαστικά από τις μελέτες της, τις μελέτες ως Ψιρόγο και Καλύμα, έδειξε ότι είναι όχι μόνο ασφαλές φάρμακο, γιατί υπήρξε η ανησυχία το ότι μπλοκάρουμε τον υποδοχέα. Ο υποδοχέας αυτός όταν μπλοκάρεται τελικά τα πρώιμα αποτελέσματα είχαν δείξει ότι τα ιοζυνόφυλλα σχεδόν μηδενίζονται.
Το φάρμακο λοιπόν ήταν ασφαλές, αλλά ήταν και εξαιρετικά αποτελεσματικό, μειώνοντας κατά 50 περίπου 100% τις παροξές σε αυτές τις μελέτες, μειώνοντας και την ανάγκη χρήσης συστηματικών κορτικοστεροειδών, που το θέλουμε πάρα πολύ στους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Τα πιο μακροπρόθεσμα για το συγκεκριμένο φάρμακο ήταν από μελέτες όπως ήταν η μελέτη Μελτέμι, η οποία μας έδειξε ότι σε βάθος τετραετίας είναι ασφαλέστατο και εξαιρετικά αποτελεσματικό, φτάνοντας να μειώσει τις παροξίες σε πολύ χαμηλά επίπεδα και κάνοντας μας να αναρωτηθούμε αν μπορούμε τελικά να στοχεύουμε και στις μηδενικές παροξίες στους ασθενείς μας αυτούς. Ένα όνειρο ουσιαστικά για ασθενείς που πριν από 5 και 10 χρόνια τους βλέπαμε να κάνουν παροξίες καθημερινά. Και με τη μελέτη του ΝΕΤ φάνηκε και το corticosteroid sparing effect του φαρμάκου, δηλαδή σε πολύ μεγάλα ποσοστά μείωση πάνω από 60% πλήρης εξάλληψη της ανάγκης χρήσης κορτικοστεροειδών και κατά 90% μείωση της συνολικής δόσης κορτιζόνης. Εξαιρετικά αποτελέσματα και για το φάρμακο. Και πάλι δίνω, παραθέτω το αποτελέσμα μιας ελληνικής προσπάθειας που ξεκίνησε από εδώ, από την ελληνική μου, και στην οποία συμμετείχαν και κατάφεραν να γίνει δυνατή αυτή η μελέτη πάρα πολλοί συνάδελφοι ανά τον κόσμο, ιδιώτες αλλά και σε ειδικά κέντρα. Είναι η μελέτη Real, στην οποία δείξαμε και εδώ ότι το φάρμακο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, με μείωση κατά περίπου 80% τον πρώτο χρόνο και 90% το δεύτερο χρόνο των παροξύνσεων και εξάλληψη της ανάγκης του 65% των ασθενών να χρειάζονται συστηματικά κορτικοστεροειδή. Εξαιρετικά αποτελέσματα για το συγκεκριμένο φάρμακο. Πάμε στο επόμενο φάρμακο, την επόμενη επιλογή που έχουμε, στο ιοζυνοφιλικό άσθμα και αυτό, το οποίο συνοδεύεται συνήθως και με υψηλή ενώ, είναι το ντοπίλουμα, που τώρα δεν το έχουμε, αλλά ελπίζω να το έχουμε διαθέσιμο, όπως είπα, στην πορεία ξανά. Διαφοροποιείται εδώ λίγο η δράση του, αφού μιλάμε για ένα μονοκλονικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της τελευταίας 4, ένας κοινός υποδοχέας στην ουσία υπομονάδα του για την τελευταία 4 και 13, και το οποίο ουσιαστικά έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως θα δείτε, στους ασθενείς που έχουν ιοζυνοφιλικό άσθημα και υψηλό ενώ. Έτσι φάνηκε από τη μελέτη φάσης 3 του φαρμάκου, τη μελέτη Liberty Asthma Quest, μείωση των σοβαρών παροξήσεων, βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας και του ελέγχου της νόσου, κυρίως στους ασθενείς που είχαν πιο έκδηλη την ιοζυνοφιλική φλεγμονή, πάνω από 300, αλλά είχε καλά αποτελέσματα, σχετικά καλά αποτελέσματα και στους ασθενείς που κυμαίνονταν κάτω από 300 μέχρι 150. Και σε αυτή την προσωπική ανάλυση της συγκεκριμένης μελέτης φάνηκε ότι το ντούπι είναι αποτελεσματικό ακόμα και στους ασθενείς που έχουν ιοζυνοφιλία, έχουν ιοζυνοφιλικό άσθμα, αλλά έχουν και αλλεργία από κάτω. Άρα λοιπόν ένα άσθμα το οποίο δουλεύει και στο αλλεργικό και στο μη αλλεργικό ιοζυνοφιλικό άσθμα. Και πάμε στο new kid on the block, όπως είπα στην αρχή, το τεζεπέλουμαν, το οποίο ήρθε πριν από λίγο καιρό στη ζωή μας. Πρόκειται για ένα ανθρώπινο αντίσωμα έναντι της ανθρώπινης θυμικής τραυματικής συνεφοποιητίνης, TSLP, την αναφέραμε ήδη σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ενεργοποίησης των ILC2. Στην ουσία μιλάμε για μία αλαρμίνη μαζί με την ιντελευκίνη 33 και 25, η οποία εκκρίνεται σε ανταπόκριση βλάβης του επιθυλίου και η οποία βρίσκεται πάρα πολύ υψηλά στο κυταρικό καταράκτη που αφορά στην φλεγμονή του σοβαρού άσματος, του άσματος γενικά αλλά και του σοβαρού άσματος, και που ουσιαστικά συμμετέχει σε όλα τα μονοπάτια, πες με ιοζυνοφιλικό μη αλλεργικό, ιοζυνοφιλικό αλλεργικό, αλλεργικό σκέτο μονοπάτι, ακόμα και στο τι του low άσμα εμπλέκεται στον ενδότυπο αυτό. Άρα λοιπόν, μια κυταροκίνη η οποία ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα σε σχέση με άλλες κυταροκίνες, μόλι περιγράφηκε η πρώτη φορά το 2001, αλλά ουσιαστικά τον ρόλο της στο άσθμα και σαν αλαρμίνη τον είδαμε περίπου το 2010, εκεί περίπου που άρχισε να ξεδιπλώνεται και το κουβάρι που αφορούσε στα ενέργεια Void Cells, και που φάνηκε ότι εδώ τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της, που ο σημαντικός της ρόλος στο σοβαρό άσθμα, αφού μελετώντας το στο μπαλ ασθενών, φάνηκε ότι όσο περισσότερο έχεις έκφραση της TSLP στο μπαλ, τόσο πιο σοβαρό είναι το άσθμα που έχουν οι ασθενείς. Εμπλέκεται επίσης και στην μειωμένη πνευμονική λειτουργία, στην μειωμένη ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή στους ασθενείς που έχουν σοβαρό άσθμα, στην μεγαλύτερη επίπεδα αισθητικής αναδιαμόρφωσης του remodeling, αλλά και στην επίταση, μάλλον την exaggerated, την επίταση της εκδήλωσης του high response σε ασθενείς που έχουν άσθημα μετά από ιογενείς λοιμώξεις. Άρα κάτι το οποίο δικαιολογεί τις ιοζυνοφιλικές παροξύνσεις των ασθενών μετά από ιογενείς λοιμώξεις. Από ένα τέτοιο αντίστοιχο που μπλοκάρει
μια κυταρροκίνη τόσο ψηλά στο καταράκτη, έχεις πολλές προσδοκίες, προφανώς, γιατί λες ότι μπλοκάρω τα άστην, μάλλον θα μπορώ να θεραπεύσω μια μεγαλύτερη γκάμα ασθενών, ανεξαρτήτως ενδεχομένως από τον ενδότυπό τους. Και έχεις και προφανώς πολλές ανησυχίες, γιατί κόβεις κάτι που είναι πολύ ψηλά, δεν ξέρεις πώς αυτό θα μεταφραστεί κλινικά και σε επίπεδο φυσιολογίας. Και αυτό που φάνηκε, συγγνώμη, πηγαίνω πίσω, ήταν ότι τις μελέτες φάσης 2 του φαρμάκου, ότι ήταν αρχικά ασφαλές και αποτελεσματικό, μειώνοντας την πρώιμη και όψιμη αστυνομική αντίδραση, μειώνοντας τον αριθμό των εξουσιοφίλων στο αίμα, τις παροξύνσεις, αλλά και βελτιώνοντας την αναπνευστική λειτουργία. Και με τη μελέτη, δεν θα μπλέξω πολλές με μελέτες, θα αναφέρω μόνο μία, τη μελέτη Navigator, που ήταν η κινητική μελέτη του φαρμάκου. Επιβεβαίωσε λοιπόν αυτά που περιμέναμε να δούμε, ότι πρώτα απ' όλα το φάρμακο είναι ασφαλές, μελέτη φάσης 3, και είναι αποτελεσματικό σε μία βρία γκάμα, όπως είπαμε πριν, ασθενών, ανεξάρτητα από τα επίπεδα εξουσιοφίλων, ανεξάρτητα από το αν είναι αλλεργική ή όχι, ανεξάρτητα από το επίπεδα εννοώ. Και έχοντας βέβαια μια τάση να δείχνει καλύτερα αποτελέσματα στους ασθενείς που έχουν περισσότερα εξουσιοφύλα, χωρίς όμως, με σαφέστατο όμως πλεονέκτημα, ακόμα και στους ασθενείς που είχαν κάτω από 150 εξουσιοφύλα, κάτω από 25 εννοώ. Άρα λοιπόν, μια αποτελεσματικότητα σε μια ευρεία γκάμα ασθενών. Και αυτό το έκανε παρατηρώντας παράλληλα ότι μειώνει τα επίπεδα όλων αυτών των διοδικτών που έχουμε διαθέσιμο στην καθημερινή κλινική πράξη, αλλά και σε επίπεδο μελετών, όπως είναι τα περιφερικά ιζουνόφυλλα και το ενώ και την IgE. Και βελτιώνοντας και την πνευμονική λειτουργία σε αυτούς τους ασθενείς. Και όπως σας είπα πριν, αυτό που φάνηκε είναι ότι το φάρμακο δράσει σε όλους τους ασθενείς με μια σαφή τάση να δουλεύει καλύτερα σε ό,τι αφορά τις παροξύνσεις εδώ. Στους ασθενείς που έχουν περισσότερα ιζουνόφυλλα, στους ασθενείς που έχουν περισσότερο ενώ, αλλά ακόμα και στους ασθενείς εκείνους που έχουν χαμηλά επίπεδα ερζινοφύλων, χαμηλά επίπεδα ενώ, εστιάζοντας λοιπόν σε αυτούς τους ασθενείς, και πάλι είχε αποτελεσματικότητα σημαντική, ξεπερνώντας το 30%, φτάνοντας και το 40% στη μείωση των παροξύνσεων σε αυτή την κατηγορία των ασθενών, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, μπορεί να μην είναι T to low άσθμα, αλλά σίγουρα είναι low T to high, αν μη τι άλλο. Και κάτι που έλειπα από αυτό το φάρμακο και θα έρθει στην πορεία είναι και η απόδειξη ότι είναι μάλλον κορτικοστερόιτ sparing φάρμακο, δηλαδή μας βοηθάει να μειώσουμε και τα κορτικοστερόιδη που δίνουμε στους ασθενείς με τα αποτελέσματα, τα πρώιμα της μελέτης Wayfinder. Άρα λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα που παρουσίασα και τα οποία έχουν αλλάξει την τελευταία 20 ετία τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς και δίνοντας τόσο καλά αποτελέσματα, άρχισαν να μας βγαίνουν στο επίπεδο να σκεφτόμαστε την υπεραταπόκριση με την έννοια του μηδενισμού του παροξύνσεων, του μηδενισμού της ανάγκης χρήσης κορτικοστεροειδών, την μεγάλη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος, τη μεγάλη βελτίωση σε ό,τι αφορά την πνευμονική λειτουργία. Αυτό ουσιαστικά, το λέω λίγο πιο απλά, το ονομάσαμε υπεραταπόκριση και το βλέπουμε σε ασθενείς οι οποίοι παίρνουν το βιολογικό παράγοντα και απλά αλλάζει η ζωή τους. Σε αυτούς τους ασθενείς, πολλές φορές δεν το προτείνουμε ποτέ, αλλά οι ίδιοι ασθενείς μπορεί να μειώσουν ή να κόψουν ακόμα και τα εισπνούμενα κορτικοστεροειδή τους, κάτι το οποίο τεκμηριώνεται και από πρόσφατες μελέτες που το καταδεικνύουν σε επίπεδο real life. Φτάσαμε να σκεφτόμαστε την κλινική ύφεση της νόσου, που σαν έννοια το είχαμε μόνο στο μυαλό μας σε άλλες ειδικότητες, όπως είναι οι ρευματολόγοι. Πλέον αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μήπως τελικά με την χρήση των βιολογικών παραγόντων ή άλλων παραγόντων που θα έρθουν στην πορεία, καταφέρουμε τελικά να τροποποιήσουμε την νόσο ακόμα και νωρίτερα, αν εισάγουμε ενδεχομένως αυτούς τους βιολογικούς παράγοντες με διαφορετικά κριτήρια πιο πρώιμα στην νόσο. Πάμε λίγο να πούμε και πολύ γρήγορα τι περιμένουμε από βιολογικούς παράγοντες στο μέλλον, γιατί δεν σταματάει η έρευνα. Παράγοντες οι οποίοι μπλοκάρουν, αφού σκεφτόμαστε, αφού η TSLP είναι τόσο σημαντική, και έχουμε και άλλες τελευκίνες που είναι αλαρμίνες πολύ ψηλά, γιατί δεν μπλοκάρουμε και αυτές. Τελευκίνη 33, με ένα αντίστοιχο που μπλοκάρει αυτή την τελευκίνη, το αστεγόλυμα, για το οποίο μάλλον δεν ξέρω αν θα προχωρήσει η έρευνα. Ένα δεύτερο αντίστοιχο αντίσωμα το οποίο μπλοκάρει την τελευκίνη 13 τη GSK, το οποίο τρέχει τώρα σε επίπεδο μελετών φάση 1 και 2. Ένα αντίσωμα το οποίο λέγεται τεμεπομκίνουμαμπ και το οποίο μελετάται τη GSK και το οποίο πάλι θα αλλάξει μάλλον τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις ασθενείς εάν προχωρήσει, που φαίνεται ότι προχωράει, γιατί θα χορηγείται μία φορά μόνο το εξάμηνο.
έναντι της τελευκίνης 5 και αυτό, και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι πολύ συχνό, θα συγκρίνει την αποτελεσματικότητά του έναντι της αποτελεσματικότητας προοπτικά της μεπολιζουμάμπης και του πενάλιζουμα, πολύ σημαντικό. Και σε ό,τι αφορά πράγματα τα οποία τρέχουν τώρα και προφανώς είναι στα σπάργανα, αλλά είναι πολλά, πολύ promising σαν concepts, μιλάμε για ένα αντίσωμα ενάντια της TSLP, το οποίο όμως δεν γίνεται υποδορίως όπως γίνεται η τεζεπολιμάμπη, αλλά είναι εισπνεώμενο, εξαιρετικό. Ένα αντίσωμα το οποίο μπλοκάρει όχι μόνο την TSLP, αλλά την τελευκίνη 13 από τη Σανόφη, και αυτό μελετάται αυτή τη στιγμή υποδορίως. Και ένα αντίσωμα το οποίο δεν το είχα ξανακούσει, ένα αντιλάιτ αντίσωμα, το οποίο μελετάται από μια εταιρεία που δεν την ξέρω και αυτή, και το οποίο αντίσωμα εμπλέκεται σε κάτι που έχουμε πραγματικά ανάγκη να ψάχνουμε και να βρούμε λύσεις. Το άστρα το οποίο δεν εκφράζει η οσινοφιλία, δεν έχει σχέση με αλλεργία και μιλάμε προφανώς για ένα T2-low άστρα. Συμπερασματικά, αυτό που θα πρέπει να μείνει σήμερα στους συναδέλφους που είναι νεότεροι είναι ότι οι ασθενείς που έχουν πραγματικά σοβαρό μη ελεγχόμενο άστμα είναι λίγοι. Είναι πολύ λίγοι, δεν τους δείτε πολύ συχνά. Εάν βλέπετε ασθενείς οι οποίοι έχουν άστμα και δεν πάνε καλά, συνήθως συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν έχουν σοβαρό μη ελεγχόμενο άστμα, έχουν κάτι άλλο. Πρέπει να τους ψάξουν. Και το μη ελεγχόμενο άστμα δεν είναι πάντα σοβαρό άστμα. Προφανώς. Πάντα θα πρέπει να αξιολογούμε τη διάγνωσή μας, να δούμε τη συμμόρφωση των ασθενών, την τεχνική λήψη των φαρμάκων και τη συνοσηρότητα, εάν υπάρχει συνοδό νόσημα το οποίο μπορεί να απορριθμίσει ο ασθενής μου. Καταλήγουμε ότι έχει σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθημα, έχουμε αποκλείσει όλα τα άλλα. Τρία πράγματα. Φαινοτύπηση, ενδοτύπηση και επιλογή βιολογικού παράγοντα. Πρέπει να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αν αυτό που έχουμε είναι ένα αλλεργικό σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθημα, ένα ιοζυνοφιλικό καθ' υπεροχή. Μη ελεγχόμενο σοβαρό άσθημα ή έχουμε ένα overlap φαινότυπο που συνδυάζει και τα δύο και αυτό θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε το κατάλληλο μονοκλονικό αντίσωμα, το κατάλληλο βιολογικό παράγοντα. Οι στοχευμένες θεραπείες έχουν λοιπόν αλλάξει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το άσθημα, έχουν αλλάξει, ειδικά το του high ενδότυπου, έχουν αλλάξει τη ζωή των ασθενών μας και το βλέπουμε καθημερινά στην πράξη. Πλέον έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές από ένα απλό αντίσωμα που είχαμε την προηγούμενη μέχρι το 2010 κάτι. Έχουμε αντισώματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν και σε ασθενείς που έχουν επικάλυψη ενδοτύπων, αλλά και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα low grade to high άσθμα ή ένα που είναι μη ελεγχόμενο. Ίσως έχουμε ήδη μια επιλογή για το τίτλο low άσθμα, θα φανεί στην πορεία, κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Και αυτά από εμένα. Ελπίζω να μην έκανα τίποτα λάθος στην ιστορική αναδρομή την αρχική. Ο κύριος Κωστίκας θα με διορθώσει. Όχι, τίποτα, τίποτα απολύτως, Κώστα. Και νομίζω ότι έδωσες και μία σωστή αποτύπωση του πώς σκεφτόμασταν παλιά και ποιος ήταν ο βασικός στόχος τον οποίο είχαμε όταν ξεκινήσαμε με το Omalizumab και πώς μπήκαμε στη διαδικασία να βάλουμε και σαν πιο κεντρικό στόχο την εξάλληψη των παροξύνσεων, την εξάλληψη των συστηματικών στεροειδών, βέβαια εκμεταλλευόμενοι και τις ιδιότητες των βιολογικών παραγόντων, οι οποίοι με πολλές φορές μας εξέπληξαν. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, τα μονοκλονικά αντισώματα, το πρώτο μονοκλονικό αντίσωμα ενάντια της συντελευκίνης 5 συνοδεύτηκε από αρνητικές μελέτες στο ήπιο αλλεργικό άσθημα. Οπότε ήπιο μέτριο, τέλος πάντων. Ναι, οπότε νομίζω ότι καταλάβαμε καλύτερα τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι δεν το λέει η ένδειξή τους, είναι αποτελεσματικοί και στο λιγότερο σοβαρό άσθημα, δηλαδή και το Dupilumab και το, πώς το λένε, και το Omalizumab, αλλά και το Tezepelumab φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στο μέτριο σοβαρό άσθημα. Και νομίζω ότι μας ξεκαθάρισες όλο το τοπίο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εάν έχει κάποιος συνάδελφος κάποια ερώτηση, γιατί ο Κώστας κόντεψε να τελειώσει με buzzer beater, δηλαδή είχε 3 λεπτά όμως, δεν είναι buzzer beater, εντάξει, είχε 3 λεπτά. Οπότε... Να έχει 90 slides, πραγματικά, ποτέ στη ζωή μου. Ήταν πρωτοπορικό, πρωτοπορία για μένα. Κι όμως καλά πήγε, καλά πήγε. Συνάδελφε, αν έχει κανένας καμία ερώτηση, τώρα είναι η ευκαιρία του. Βλέπω και κάποια παιδιά από εμάς εδώ στα Γιάννα, μπράβο παιδιά μου, έτσι. Όχι πολλά, ομολογώ.
αλλά δεν πειράζει, μπράβο παιδιά μου, θα το δουν οι άλλοι, θα το δουν μαγνητοσκοπημένο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, μία μόνο ερώτηση εγώ έτσι για το καλό. Και παρά το γεγονός ότι νομίζω ότι το τεζεπέλουμα φτάνει μέχρι το low T2 και όχι στο πραγματικό T2 low, γιατί και αυτό μάλιστα για όσους είδαμε και τα αποτελέσματα της κορς της μελέτης που παρουσιάστηκε στο IRS, στο ATS πριν από λίγες μέρες, φαίνεται ότι και στη χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια πρέπει να υπάρχει ένα T2 σήμα για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό το τεζεπέλουμα. Θα δείξει η πορεία πόσο αποτελεσματικό θα είναι στο πραγματικό T2 low. Νομίζω η μόνη ερώτηση που θα μπορούσα να σου κάνω είναι έτσι λίγο... θα μπορούσα να πω διάφορους ενδοτύπους ή φαινοτύπους, αλλά early onset αλλεργικό άσθημα με πολλά ιωσινόφυλλα, προφανώς μάλλον όχι anti-IL-5, αλλά μάλλον περισσότερο ομαλίζουμαμπ. Είναι ομαλίζουμαμπ του πίλουμαμπ είτε ζεπέλουμαμπ. Και σου λέω τα πολλά ιωσινόφυλλα κάτω από 1000 για να μην μπούμε στη διαδικασία το του πίλουμαμπ μπορεί να κάνει transient ιωσινοφύλια. Σκύρια, δεν το είπα. Εντάξει, δύσκολες ερωτήσεις. Προφανώς είναι μια κατηγορία ασθενών που και τα τρία λόγια μπορεί να δουλέψουν γενικά. Η μαλεσμάρ είναι ίσως η εμφανής επιλογή, σαν πρώτη επιλογή. Εγώ θα ήθελα, δηλαδή δεν μπορώ να διακρίνω, σε αυτό το σενάριο πιθανότατα θα ξεκινάγαμε με μαλεσμάρ. Εγώ θέλω να θέσω σε σένα, το είχαμε συζητήσει σε επίπεδο advisory, μην λέω και πολλά. Εγώ το είχα το είπα μεταξύ αυτό και σοβαρό, αλλά έχω αρχίσει σιγά σιγά και το σκέφτομαι παραπάνω. Γιατί όχι τέζε εξ αρχής και επιλογή των ασθενών που δεν θα πάνε καλά και περαιτέρω φαινοτύπηση στην πορεία. Και σε αυτόν το κατηγορία των ασθενών που είπες και σε υπόλοιπες. Κοίταξε, νομίζω ότι η ιδέα που είχες και αυτό που είπες δεν είναι καθόλου παραλογή, με την έννοια του ότι για να αποφασίσουμε το τι του άσθημα θα πρέπει να έχουμε σήμα από διαφορετικούς βιολογικούς δείκτες. Πολύ ωραία. Ο ασθενής μπορεί να έχει αυξημένη, τι έχουμε, IgE, περιφερικά ιωσινόφυλλα, ενώ έχοντας ένα φάρμακο το οποίο αυτούς τους τρεις βιολογικούς δείκτες του μειώνει και τους τρεις και μειώνει αποτελεσματικά τις παροξύνσεις και βελτιώνει και την αναπνευστική λειτουργία και εντυπωσιακά όπως και οι υπόλοιποι βιολογικοί παράγοντες στις μελέτες τις εγκριτικές δεν βελτιώνει τρομακτικά την ποιότητα ζωής, αλλά εν πάση περιπτώσει, με βάση τα παραδοσιακά εργαλεία, νομίζω ότι δεν έχεις κανένα λόγο να μην ξεκινήσεις με τεζεπέλουμα από τη μεγάλη πλειοψηφία των ασθηματικών ασθενών. Τώρα, αν θα είναι το ICS λάμπα των βιολογικών παραγόντων, το οποίο θα είναι η βάση της θεραπείας, για να σκεφτούμε μετά τον responder, ο οποίος θα έχει πολυματικά ιωσινόφυλλα, γιατί μπορεί να ξεκίνησε με 1500. Σωστά. Ή τον ασθενή, ο οποίος δεν είναι περισσότερο αποτελεσματικό, όσο μπορώ να το καταλάβω εγώ, τον ντούπι ή το ομαλίζουμαπ στην μείωση του εννοού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ή αν έχει, εν πάση περιπτώσει, πολυματικά αλλεργικά συμπτώματα, γιατί αυτό το βλέπουμε σε ασθενείς που παίρνουν anti-IL-5. Δηλαδή, κάνουμε καλά το κατώτερο αναπνευστικό. Αν ο ασθενής μου δεν έχει ρινικούς πολύποδες με late onset άσθημα και είναι early onset και έχει όλο το πακέτο και ψηλά ιωσινόφυλλα, μπορώ να του βελτιώσω τις παροξύνσεις και να του μειώσω τα ιωσινόφυλλα, αλλά μπορεί να έχει μείνει ρινίτιδά του. Σε τέτοια περίπτωση μπορώ να σκεφτώ κάποια από τα φάρμακα τα οποία έχουν και την ένδειξη στην χρόνια ρινοκολπίτιδα και τους ρινικούς πολύποδες. Αν και νομίζω ότι θα δούμε και από το τέζε data όσο είναι πολύ νωρίς. Εγώ περισσότερο το λέω αντιδραστικά, γιατί εκνευρίζομαι λίγο με την προσέγγιση του. Είχο τώρα 15 χρόνια μας πήρε να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι πρέπει να φαινοτυπούμε και τώρα γυρίζουμε λίγο πίσω και το πάμε όλα τα ίδια. Δηλαδή αυτό ήταν η αντιδραστική τέλος πάντων προσέγγιση. Γιατί προφανώς πρέπει να φαινοτυπούμε τους ασθενείς μας ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει. Πρέπει να το ξέρουμε εξ αρχής, δεν μπορούμε να ακολουθούμε τέτοια διδακτική. Αυτά. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει ακριβώς στο όριο. Νομίζω ότι είμαστε 4 λεπτά μετά, οπότε θα ευχαριστήσω Κώστα και εσένα και τον Κώστα τον Πορπόδη αναδρομικά, ο οποίος δεν είναι μαζί μας, είναι καθοδόν προς το αεροδρόμιο.
και φυσικά τον κύριο Μαρκόπουλο για την οργάνωση σήμερα και last but not least την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια να μαζεύει όλη την πνευμονολογία το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι να τα βάζει όλα σε σειρά και για τους ειδικευόμενους αλλά και για τους μεγαλύτερους από εμάς. Και με όλα αυτά να σας ευχαριστήσω, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα σήμερα. Δεν λέω το όνομά της για να μην εκνευρίσω κάποιους που δεν θέλουν να ακούσουν το όνομά της, αλλά εν πάση περιπτώσει όποτε παίζει η Ελλάδα νομίζω ότι με κάποιον ξένο νομίζω ότι είμαστε με την Ελλάδα. Και να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ και ευχαριστούμε πολύ Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία κύριε Κολιλέκα, να ακούει. Χαιρετώ. Καλό βράδυ σε όλους.